Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι Δευτέρα, σήμερα 12 Νοεμβρίου και αρχίζει η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε σε τίτλους τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Ιστορική διάνοιξη των οδοφραγμάτων Δερίνιας και Απλικίου. Ενημέρωσε το Εθνικό Συμβούλιο Προέδρος της Δημοκρατίας εν αναμονή της ΛΟΥΤ. Με διάσκεψη τύπου απαντά στον Αναστασιάδη ο Ακιντζή. Στον στόχο Δελφίνη το γεωτρύπανο της Exxon Mobil. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στο στούντιο την Υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πυλίδου για τους στόχους και τα οράματα του Υφυπουργείου, τον πνευμονολόγο Δ. Χάρη Αρμεύτη για την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πνευμονίας και τέλος το Movember Cyprus. Αυτά και άλλα πολλά, πρώτα όμως να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ιστορική διάνοιξη σήμερα, κυρίες και κύριοι, των οδοφραγμάτων Δερίνιας και Λεύκας Απλικίου. Στο σημείο όμως σημειώθηκε ένταση μεταξύ των κατοίκων και μελών του ΕΛΑΜ, οι οποίοι αντιδρούσαν στη διάνοιξη οδοφράγματος. Ενώ να σημειωθεί επίσης ότι στο σημείο βρέθηκε και ο πατέρας του Σολομού Σολομού, ενώ η πρώτη δήλευση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Στάλο Θεοδώρα από το Φωμακούστα News. Στάλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κριστίνα, κυρίες και κύριοι. Πώς έχει λοιπόν μέχρι στιγμής η κατάσταση στο οδοφράγμα, Στάλο? Άνοιξε στις 12 το μεσημέρι το οδόφραγμα της Δερίνιας με ανάμεικτα συναισθήματα, Χριστίνα, αλλά και εντάσεις μεταξύ όσων υποστηρίζουν και όσων είναι αντίθετοι στη διάνοιξη των οδοφραγμάτων. Λίγο πριν ανοίξει το οδόφραγμα, προκλήθηκε ένταση μεταξύ πολιτών που δεν επιθυμούν τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων και μελών της κίνησης United Cyprus. Μεγάλη ουρά από αυτοκίνητα καθώς και πλήθος κόσμου άρχισε την διέλευση εν μέσω διαμαρτυριών. Στο οδόφραγμα βρίσκεται αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, υπό επαρχιακό γραμματέα μορφός του Χρήστον Φορζανέτου και αντιπροσωπεία του μετόπου νεολαίας ΕΛΑΜ. Νωρίτερα, στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς μετακίνησαν οδοφράγματα από την περιοχή. Όπως ανέφερε και πολίτης στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι ανέμεναν πολλά χρόνια την διάνυξη του οδοφράγματος. Συγκεκριμένα, είπε, περιμένουμε να επισκεφθούμε το σπίτι μας που είναι στην κάτω Δερίνια. Από ό,τι είπε εσύ, ο πατέρας του Σολομού Σολομού βρισκόταν εκεί, κρατώντας τη φωτογραφία του γιου του, είπε ότι είναι σαν να σκοτώνουν δεύτερη φορά το παιδί του. Στις 12 άρχισε η πορεία από τις δύο πλευρές και αργινή εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί η προκλητική ενέργεια της κατοικικής Τουρκίας να υψώσει φράχτη μπροστά από τα σπίτια των κατοδερινιωτών. Νωρίτερα, μέλη του ΕΛΑΜ προσέγγισαν το χώρο και επιχείρησαν να αναπτύσσουν πανό που δηλώνει τη διαφωνία του με την συγκεκριμένη κίνηση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τη Κυπριακή Δημοκρατία κατέβασαν το πανό σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η ένταση. Μάλιστα, Στάλο, θα επανέλθουμε κοντά σου αν υπάρξουν τυχόν νέες εξελίξεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο Δήμαρχος Δερίνιας, κύριος Άντρος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μάρκου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Άνοιξε τελικά το οδόφραγμα Δερίνιας, παρόλα αυτά είχαμε εντάσεις. Εσείς τι είδατε από την περιοχή? Το οδόφραγμα της Δερίνιας άνοιξε ακριβώς η ώρα 12. Εγώ δεν ξέρω γιατί εντάσεις μιλάτε. Σίγουρα υπήρχαν κάποιοι που δεν ήθελαν να ανοίξει το οδόφραγμα, αλλά η πολιτική απόφαση είχε ήδη υπαρθεί 3,5 χρόνια πριν. Ανακοινώθηκε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Άρα, νομίζω να σταθούμε στο γεγονός ότι άνοιξε το οδόφραγμα, να το αφήσουμε να λειτουργήσει και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Κύριε Καραγιάννη, γνωρίζετε αν έχει απομακρυνθεί τελικά το τουρκικό φυλάκιο από τον χώρο? Εγώ που περπάτησα τον δρόμο κάτω και αν θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε κόσμο, δεν είδα κάποιο φυλάκιο εκεί στον δρόμο. Άρα, αφού συμφωνήθηκε να απομακρυνθεί, θεωρώ ότι το φυλάκιο έχει απομακρυνθεί. Εγώ δεν είδα κανέναν Τούρκο στρατιώτη που περπάτησε κάτω. Μάλιστα, πέραν των αστυνομικών που έλεγχαν τον κόσμο που πήγαινε προς την αμόχωση. Όσον αφορά στην προσέλευση των πολιτών από τις 12 που έχει ανοίξει το οδόφραγμα. Ναι, η προσέλευση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή. Πρέπει να πω ότι δεν αναμέναμε τόσο πολύ κόσμο να παρευρεθεί. Έλληνο-Κύπρι και Τουρκο-Κύπρι. Είχαμε περπατήσει όλοι μαζί μέχρι την οδό Δερίνια που βρίσκεται στην Αμόχωστον και τώρα αρκετοί άρχισαν και επιστρέφουν πίσω. Ομαλά. Οι κάτοικοι γενικότερα τι λένε για την διάνοιξη του φράγματος? Είδαμε κόσμο σήμερα που έκλαιγε από χαρά. Είδαμε κόσμο που είδε αρκετούς φίλους εδώ και που δεν τους είδε εδώ και πολλά χρόνια. Και το γεγονός ότι ο κόσμος σήμερα με την παρουσία του έχει δείξει ότι στηρίζει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διάνοιξη των φραγμάτων, αυτό μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας. Σημαίνει ότι έγινε ένα βήμα
που είναι η διάνοιξη των οφραμάτων, τώρα αναμένουμε να κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο άλμα που είναι η επανένωση της Κύπρου. Μάλιστα, τώρα δίστανται απόψεις όσον αφορά στη διάνοιξη του φράγματος, ωστόσο για την Δερίνια τι σημαίνει η διάνοιξη? Γιατί η Δερίνια έχει ακόμα ένα οδόφραμα, το οδόφραμα του Στροβιλίου, το οποίο έχει ανοίξει μαζί με άλλα οδόφραμα το 2003. Η Δερίνια στηρίζει την επαφή, την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και εμείς θεωρούμε, αφού η πολιτική απόφαση έχει δεπαστεί, πρέπει να υλοποιούνται οι πολιτικές αποφάσεις και ιδιαίτερα αυτές που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Τι προοπτικές βλέπετε από τη διάνοιξη οδοφράγματος, πέραν των οικονομικών, εκτός από τα οικονομικά, για τους ίδιους τους κατοίκους? Όφελος, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί η Δερίνια έχει χάσει το 75% της γης της και όλη την παραλιακή της περιοχή. Αυτό θα είναι καλό για ολόκληρη την επαρχία αναγκώς του, αλλά το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι έρχονται οι δύο κοινότητες πιο κοντά. Είδαμε κόσμο σήμερα να αγκαλιάζεται. Είδαμε κόσμο σήμερα που ήταν συγκινημένο, γιατί είδαν τους φίλους του που μπορεί να έχει 40-50 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε, να φέρουμε την κοινωνία πιο κοντά. Λοιπόν, κύριε Καναγιάννη, τι απαντάτε σε αυτούς που βλέπουν αρνητικά το άνοιγμα του οδοφράγματος? Γιατί υπάρχει και η μερίδα αυτών των ανθρώπων. Είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που ήταν σήμερα συναισθηματικά πολύ φορτισμένος, όμως είναι, το ξεκαθαρίζω, είναι πολιτική απόφαση και τις πολιτικές αποφάσεις για διάνοιξη των οφραμάτων και απρόληψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν τις λαμβάνουν οι τοπικές αρχές, αλλά το κεντρικό κράτος. Μάλιστα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παραμένουμε τώρα στο δόφραγμα της Δερίνιας και στην ένταση που υπήρξε ανάμεσα σε μέλη του ΕΛΑΜ και πολίτες. Ενώ στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, κύριος Λίνος Παπαγιάννης. Κύριε Παπαγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Έντονη ήταν λοιπόν η αντιδράση από μέλη του ΕΛΑΜ για τη διάνοιξη του φράγματος. Εσείς πώς βλέπετε γενικότερα τα πράγματα? Καταρχάς, να ξεκινήσω με το ότι σήμερα υπήρχε μια αντιπροσωπεία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου στο δόφραγμα της Δερίνιας, δίπλα από τον πατέρα του Σολομού Σολομού. Και θεωρώ ότι πράξαμε το ίδιο. Χωρίς εντάσεις, χωρίς βία, απλώς δηλώσαμε την αντίθεσή μας. Και επειδή αξίζει να αναφερθεί, το όφραμα της Δερίνιας έχει μια ιδιαιτερότητα. Περνά ακριβώς πάνω από το σημείο όπου δολοφονήθηκαν οι δύο τελευταίοι ήρωες του Κυπριακού Ελληνισμού. Άρα λοιπόν δεν ήταν αδικαιολόγητη οποιαδήποτε αντίδραση και θεωρώ ότι ήταν καθήκον των πράξεων. Όσον αφορά γενικότερα την πολιτική των οφράγματα, θεωρώ ότι από το 2003 μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ούτε ένα θετικό στοιχείο για την Κύπρο. Ούτε ένα. Και όσοι λένε ότι είναι ένα μέτρο οικονομικής εμπιστοσύνης, απλώς απορώ για το πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται αυτά τα μέτρα. Ποιο μέτρο είδαμε από την κατοχική δύναμη? Κανένα. Θεωρείτε λάθος δηλαδή τη διάνοιξη του συγκεκριμένου οδοφράγματος? Η διαφορά μας με όλους τους υπόλοιπους είναι ότι θεωρούμε γενικά λάθος αυτή την αντίληψη. Είναι λαθασμένη αυτή η αντίληψη. Με το να ανοίγουμε οδοφράγματα, το μοναδικό που καταφέρνουμε είναι να οδηγούμε την Κύπρο με μαθηματική ακρίβεια πιο κοντά στη διχοτόμηση. Ο κόσμος συμβιβάζεται με το γεγονός ότι ανοίγουν οδοφράγματα και δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα και όπως πραγματικά συμβαίνει και δεν είναι φανταστικό σενάριο, καθημερινά απομακρυνόμαστε από την οποιαδήποτε πιθανότητα για να απελευθερωθεί η Κύπρος. Και δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο αρκετοί των πατριώτες μας αντιλαμβάνονται ότι έτσι θα δημιουργήσει ο πρόβλημα. Υπήρξε όμως συγκίνηση από αρκετή μερίδα πολιτών, κύριε Παπαγιάννη. Δεν πιστεύετε ότι είναι ανθρώπινο τα άτομα αυτά να θέλουν έστω και υποκατοχή να δουν τις αιστείες τους? Δεν πιστεύετε ότι απομακρυνόμαστε λίγο από μια βιώσιμη λύση? Είναι το σπίτι του πατέρα μου. Του πατέρα μου, κύριε Αυτοκράτη. Πιο κοντά από ένα χιλιόμετρο από αυτό το σημείο. Εγώ δεν έχω συναισθηματική φόρτιση. Εγώ δεν θέλω να δω σπίτι του πατέρα μου. Αλλά θα το δω τουρίστας. Θα το δω αναγνωρίζοντας τους το κράτος. Θα το δω για ένα λεπτό, 10 λεπτά, 20 λεπτά. Όταν δεν μπορώ καν να μπω μέσα και στη συνέχεια να επιστρέψω πίσω. Η συναισθηματική φόρτιση όλων των προσφύγων θεωρώ ότι είναι τεράστια. Δεν το αφισβητεί κανένα αυτό. Σίγουρα. Και δεν μιλώ για το ξένο, μιλώ για τον ίδιο μου τον πατέρα. Μάλιστα. Τώρα γενικότερα, τι σημαίνει για το ΕΛΑΜ, κύριε Παπαγιάννη, η εξέλιξη αυτή? Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, αν θα κινηθείτε? Φυσικά θα κινηθούμε και όπως έχουμε ήδη πράξει όλους αυτούς τους μήνες και έχουμε κάνει κάτι πρωτόγνωρο, αλλά προφανώς κανένα δεν θεώρησε ότι είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε καταθέσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήδη 10.000 υπογραφές.
μέσα σε τρεις εβδομάδες μαζέψαμε περισσότερες από 10.000 υπογραφές για να κλείσουμε τα ορθάματα και να οδηγηθούμε σε δημοψήφισμα. Στις αμέσως επόμενες μέρες θα δώσουμε στον προδημοκρατίας πολλές περισσότερες χιλιάδες υπογραφών. Και αυτό δεν το πράττουμε για να δείξουμε τη δύναμη μας. Το πράττουμε για να δείξουμε τι θέλει ο λαός. Και είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το τι θέλουμε να γίνει και το τι θα γίνει. Πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι τα γεγονότα και όχι τι θέλουμε να γίνει. Με το να εξυπηρετούμε την κατοχή, δεν ερχόμαστε πιο κοντά στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. Απομακρυνόμαστε από αυτό. Μάλιστα, κύριε Παπαγιάννη, ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο, όπως αναφέρατε κι εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η όρια αναφορά επί των οποίων ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες αναμένει συμφωνία από τα μέρη στην Κύπρο πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, απασχόλησε από ό,τι φαίνεται το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σήμερα. Για όλες τις λεπτομέρειες από τη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Κομιναρίδης. Μάρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, όπως έχεις προαναφέρει, Εθνικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, να αναφέρουμε ότι έχει ολοκληρωθεί και επίσημα το Εθνικό Συμβούλιο για σήμερα, με δηλώσεις από σχεδόν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και των κυβερνητικών εκπρόσωπων. Αυτό μπορούμε να αναφέρουμε για το Εθνικό Συμβούλιο. Ακόμα υπάρχει σύγχυση περί της ιδέας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για αποκέντρωση εξουσίας. Φαίνεται ότι και τα κόμματα για τρίτη φορά δεν εμπιστήκαν από τις ιδέες ή ενδεχομένως να μην πήραν το μήνυμα από αυτό που προσπάθησε να στείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο θέμα. Αρυφών στόχος είναι ότι η παρένωση πρέπει να δημιουργηθεί με το σωστό κλίμα, έτσι να δημιουργηθεί καλές προοπτικές για επίλυση του Κυπριακού σύμφωνα με το πλαίσιο του κ. Κουτέρες και τα 6 σημεία. Και ταυτόχρονα βεβαίως και με το Shuttle Diplomacy από την κυρία Λουτ και τις όρια αναφορά, κάτι το οποίο φαίνεται είναι στεγάζει η κυπριακή πλευρά, η δική μας πλευρά, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πιστεύει ότι με αυτές τις όρους αναφορά θα ξεκαθαρίσει πιο ξεκάθαρα το πεδίο, έτσι για να μην έχουμε τις δυνατότητες και αποτυχίας σε κάποια νέα διεθνή διάσκεψη. Τώρα από πλευράς του Πρόεδρου θα παραμείνει η πληροφορία και οι προφορίες και βεβαίως και αυτά που έχει δηλώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χριστίνα είναι ότι ο κύριος Προδρόμου θα παραμείνει σταθερός, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις θέσεις του, πιστεύει ότι υπάρχει κάτι εκεί για την αποκέντρωση που έκανε και δημοσιογραφική διάσκεψη για να εξηγήσει στον λαό τι ακριβώς εννοούσε με την αποκέντρωση και μάλιστα μας ανέφερε ότι άλλον η χαλαρή ομοσπονδία και άλλον η αποκέντρωση εξουσίας. Βεβαίως φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και γύρω από τις όρια αναφορά, κάτι το οποίο φαίνεται ότι η δική μας πλευρά υπάρχουν προοπτικές γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, Μάρια, περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τώρα, σύντομες επαφές είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Παρίσι με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ, Μάρια, ανάμεσα σε αυτές ήταν και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν. Ιστορική ημέρα στη Γαλλία, χθες συγκεκριμένα και στο πρωτεύουσα του Παρίσι, μετά από τα 100 χρόνια μετά από τη συμφωνία για πάψη των πυρών για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάτι το οποίο βεβαίως είχε διάρκεια περίπου 20 χρόνια και μετά είχαμε και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Όμως 85 ηγέτες αρχηγών κρατών ή προσώπων κυβερνήσεων ήταν παρόν εχθές στο Παρίσι για αυτή τη σεμνή τελετή. Να αναφέρω ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να έχει και συνομιλίες και συναντήσεις καλύτερα και με τον Ρώσον Πρόεδρο, τον κύριο Πούτιν, και άλλους ηγέτες, είδε και το Πρωθυπουργό του Καναδά. Όμως αυτό που ενδεχομένως περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα είναι η συνάντηση που είχε ο Νίκος Αναστασιάδης με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Πληροφορίες είναι ότι το Κυπριακό δεν ήταν καθόλου στην ατζέντα. Χαλαρή συνομιλία, ενδεχομένως και στο πόδι. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά το πέρας της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.
Ήταν μια συνεδρίαση σε υποδομητικό κλίμα και είχαμε διάλογο του Πρόεδρου με τους πολιτικούς ηγέτες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις δύο σημαντικές συναντήσεις που είχε τις προηγούμενες μέρες. Πρώτα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη τον κύριο Μουσταφά Κιουζί στις 26 Οκτωβρίου και για τη συνάντηση που είχε με την απεσταλμένη, την σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Τζέιν Χόλμπλουτ, την 31η Οκτωβρίου και ειδικότερα για την διαδικασία συνομολόγησης όρων αναφοράς για την διαπραγμάτευση. Ακούστηκαν απόψεις και εισηγήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς, εκφράστηκαν και ανησυχίες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας με όρους αναφοράς, την οποία ζητά ο Γενικός Γραμματέας, συμμερίζεται και ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί. Πρέπει ωστόσο όλοι να έχουν υπόψη ότι εκείνο που επιδιώκει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων κάτω από τους σωστούς όρους. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σχετικά με το ζήτημα της φιλοσοφίας μιας αποκέντρωσης στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, επειδή έγιναν κάποιες αναφορές στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σέβεται τις απόψεις που έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, αλλά έχει και την δική του άποψη στην βάση των δεδομένων που διαμορφώνει. Έχουν δοθεί πλήρεις εξηγήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα και δεν θα ωφελούσε μία συζήτηση η οποία μετά από ένα σημείο υπησέρχεται σε άγωνο έδαφος. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει σε μία ενδεχόμενη συμφωνία να εξασφαλιστεί απολύτως η λειτουργικότητα. Κύριε Παπαδρόμου, μπορεί να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε αυτούς τους όρους αναφοράς, πώς συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου, τι ακριβώς μπορούν να περιλαμβάνουν για να δώσουν μια εικόνα και προς τα έξω ακριβώς τι συνέβη. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα, διότι το συγκεκριμένο θα υπάρξει όταν συνεχιστεί η διαδικασία και υπάρξει νέα συνάντηση με την κυρία Λούτ. Πότε έρχεται η κυρία Λούτ? Δεν έχουμε υπόψη μας σήμερα. Κύριε Εκπρόσωπε, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού ανέφερε, δήλωσε πριν από λίγο, ότι με βάση τις αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η ΕΟΚΕ διαδικασία δεν θα είναι ανοιχτού τέλους. Το σημερινό διάγραμμα. Ουδέποτε η ελληνική κυπριακή πλευρά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμούσε μια διαδικασία ανοιχτού τέλους. Είναι γνωστό ότι θέλουμε να τελειώσει η τουρκική κατοχή, αν είναι δυνατόν σήμερα. Άρα ο ζητούμενος κατάληξης θα είναι και εκπρόνικος. Δεν είναι, σημαίνει υπάρχει διάγραμμα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία ή γνώση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση με την κυρία Λούτ, θα το θυμάστε, είχε δηλώσει ότι θέλουμε την διαμόρφωση όρων αναφοράς το συντομότερο δυνατόν και επιδιώκουμε να καταλήξουμε μέσα από διαπραγμάτευση σε συμφωνία στο σύντομο μέλλον, στο ορατό μέλλον. Αυτό τα λέει όλα. Είναι άλλο πράγμα. Ακριβώς επειδή είναι άλλο πράγμα, σας παρακαλώ, μην επιμείνετε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει μία συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Άρα αυτό που είναι ο κύριος Νοφίτου, ο Γενικός Γραμματέας, δεν θα ήταν σωστό να ερμηνεύσω κάτι που σας είπε ο κύριος Νοφίτου. Η συμφωνία αυτή θα προέρχεται μέσα από εισηγήσεις, δηλαδή αναφορά στα καθορίστου, μέσα από τις εισηγήσεις των δύο πλευρών, ή θα έρθει η κυρία Λούτ με κάποιες ιδέες? Αναμένουμε την επόμενη συνάντηση με την κυρία Λούτ για να γνωρίσουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τώρα. Ο Γενικός Γραμματέας έχει ζητήσει, είναι η θέση του, την οποία ο Πρόεδρος έχει χαιρετήσει από την πρώτη στιγμή, ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν
από τα δύο μέρη όρια αναφορά. Από τη δική μα πλευρά, έχουμε ξεκάθαρε οι θέσει που θα υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχουμε πλάνο για του όρου που ζητούμε. Φυσικά, έχουμε θέσει διαχρονικά γνωστέ. Και έχουμε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία διαμορφώνει την δική του τακτική με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνει. Αλλά οι θέσεις της δικής μας πλευράς είναι πολύ καλά γνωστές και είχαν εκτεθεί και στην προηγούμενη φάση των διαπραγματεύσεων, η οποία δυστυχώς δεν κατέληξε εξαιτίας της τάσης Τουρκίας. Εκτός ευαίσθητος, πάνω από την εξωτερία αυτό, και αν δεν θα είναι αλήθεια τέλος, σημαίνει ή δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει προδιάρκεια. Θα πρέπει να έχουμε την υπομονή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να συζητηθούν οι όροι αναφοράς. Κέρδος με κάτι άλλο, στην προηγούμενη συνάντηση με τον κ. Κιντζού είχα συμφωνηθεί η διάλεξη των πραγμάτων. Την βλέπουμε σήμερα αυτή τη διάλεξη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτή την κίνηση που έχει γίνει για όσο με τον κόσμο της εμπιστοσύνης. Ωστόσο δεν βλέπουμε ακόμη πληροφορίες και της τηλεφωνίας. Και εδώ θα θέλαμε ένα σχόλιο. Εφαρμόζονται συμφωνίες που είχαν γίνει, το ξέρετε, εδώ και 3 χρόνια. Από το 2015. Όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία, η δική μας πλευρά είναι απολύτως έτοιμη, αρκεί να μην υπησέρχονται στην προσπάθεια να αποκατασταθεί η τηλεφωνική σύνδεση σε όλη την Κύπρο, να μην υπησέρχονται τεχνικά ζητήματα τα οποία ισοδυναμούν με κάποιο είδους αναγνώριση με άλλες πολιτικές επιδιώξεις. Η ελληνική κυπριακή πλευρά από την αρχή είχε υποβάλει εισηγήσεις οι οποίες, εάν υιοθετηθούν, θα μπορούμε να έχουμε την τηλεφωνική σύνδεση. Σε σχέση με το θέμα που άνοιξε σήμερα, αυτό τι δεν είναι, έχει ικανοποιηθεί το ότι υπάρχει ως συμφωνία εδώ και χρόνια που λέτε, δηλαδή η μετακίνηση του φυλακίου? Έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί. Έχει μετακινηθεί το φυλάκιο, δηλαδή. Έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί. Να μην υπάρχει σε εγκύτητα στρατιωτική παρουσία. Έχει μετακινηθεί, δηλαδή. Θα διαπιστώσετε. Διότι οι εικόνες που έχουμε δει, θα έχει στο λεωφορείο, είναι ότι το φυλάκιο δεν έχει μετακινηθεί. Σκοπιά από εκεί. Ούτε ελληνοκυπριακό φυλάκιο που υπάρχει σε κάποια απόσταση έχει μετακινηθεί. Για τα ενεργειακά, τι σημαίνει να. Για τα ενεργειακά, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Ότι δηλαδή τη στιγμή που η Τουρκία για δικούς της λόγους επιδιώκει κάθε μέρα να φέρνει στην επιφάνεια με σκοπιμότητες το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το συμφέρον της Κύπρου επιβάλλει αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία. Εφαρμόζεται το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι τη στιγμή που βλέπουμε από την τουρκική πλευρά μια προσπάθεια να μεταδίδονται εικόνες, καμιά φορά μονταρισμένες εικόνες, να στέλνονται μηνύματα διαρκώς, θα ήταν σκόπιμο, βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους, αλλά εφόσον έχουμε ως γνώμονα το συμφέρον της Κύπρου, θα ήταν σκόπιμο να μην συζητάμε όλη την ώρα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ο κυπριακός λαός είναι ενημερωμένος. Από εκεί και πέρα η έκκληση της κυβέρνησης είναι να παραμείνουμε ψύχραμοι και να μην τροφοδοτούμε ένα παιχνίδι δημοσιότητας που δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει στην πραγματική επιτυχία του προγράμματος μας. Ευχαριστώ. Με συνέντευξη τύπου απαντά στις 7.30 απόψε το βράδυ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακίντζη σε όσα δήλωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης την Τρίτη όταν ενημερώσε το λαό για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θεωρεί ότι οι τοποθετήσεις του Προέδρου κατέδειξαν από μέρος της ελληνοκυπριακής πλευράς αρνητική προσέγγιση στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Η διάσκεψη τύπου έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ και σε αυτήν έχουν προσκληθεί και Ελληνοκύπροι δημοσιογράφοι. Στον στόχο Δελφίνη του Τιμαχίου 10 της Κυπριακής ΑΟΣ βρίσκεται από χθες βράδυ το γεωτρύπανο Στενά Άισμαξ της Exxon Mobil. Το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο έφτασε ανεμπόδιστα στην περιοχή, ενώ η Αμερικανική Εταιρεία σε συνεργασία με την Qatar Petroleum δείχνει έτοιμη να αρχίσει την προγραμματισμένη γεώτρηση στο σημείο.
Το υπερσύγχρονο γεωτρύπανο συνοδεύονται υποστηρικτικά πλοία που έφτασαν από το λιμάνι Λεμεσού, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Την Παρασκευή επίσης φτάνει στην Κύπρο ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιος για ενεργειακές υποθέσεις Francis Fanon. Παραμένουμε στο θέμα της γεώτρησης ExxonMobil και στην Αμερικανική ομπρέλα προστασίας που έχει στηθεί γύρω από το γεωτρύπανο στην περιοχή. Ενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, με τον οποίο θα δούμε την σημασία των επαφών του Νίκου Χρυστολίδη στις ΗΠΑ. Κύριε Χρυσοστόμου, καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Αποτελούν όντως ομπρέλα προστασίας οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ? Η απάντηση στο ερώτημα σας θα κρυθεί ξεκάθαρα εκ του αποτελέσματος. Εάν δηλαδή δεν θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και θα γίνει απρόσκοπτα η γεώτρηση της ExxonMobil όπως αυτή προγραμματίζεται. Από τις πληροφορίες αλλά και από τις ενδείξεις που υπάρχουν μέχρι τώρα, φαίνεται ότι υπάρχει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα υπάρχουν και απτά δείγματα γραφής για την προστασία τουλάχιστον στο ζήτημα της γεώτρησης από πλευράς ExxonMobil για το οικόπεδο, 10. Και η διακριτική παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και οι πτήσεις των U-2 που φαίνεται ότι παρακολουθούν διακριτικά από αέρος την όλη προσπάθεια και το γεωτρύπανο το οποίο θα επιχειρήσει τις επόμενες μέρες την γεώτρηση. Σήμερα υπήρχαν και πληροφορίες ότι αντιτοπιλικό του έκτου αμερικανικού στόλου, το οποίο ήταν λιμενισμένο στο λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ, και αυτό περιοδεύει στην περιοχή για σκοπούς ασφάλειας. Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι Αμερικανοί έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσπαθούν ακριβώς μέσα σε ένα πλαίσιο ενεργειών να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη διέλευση αλλά και γεώτρηση του γεωτρύπανου της ExxonMobil στο οικόπεδο 10 στο σημείο ευθύνης. Μάλιστα. Τώρα, ποια μηνύματα λαμβάνει η Τουρκία μετά και τις επαφές του Νίκου Χρυστολίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη γενικότερη δραστηριότητα της Αμερικής στην περιοχή? Είναι ξεκάθαρο και από τις επαφές του Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογο του στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τις εξελίξεις αυτές και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος, θεωρούν ότι οι σχεδιασμοί αυτοί θα πρέπει να προχωρήσουν. Η Τουρκία επιχειρεί με διάφορους τρόπους να δώσει το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψει περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδιασμών αυτών, κυρίως με τρεις ενέργειες. Η πρώτη ενέργεια είναι αυτό που εκτελήσεται ήδη εντός όμως τουρκικών χωρικών υδάτων, όπου επιχειρείται γεώτρηση αυτή τη στιγμή στο σημείο Αλάνια, που είναι εντός της τουρκικής θαλάσσιας ζώνης, αλλά δεν είναι μια παράνομη ενέργεια. Αλλά ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θέλει να έχει λόγο και ρόλο. Η δεύτερη κίνηση είναι οι παράνομες περιοδίες του Μπαρπαρός, όπου και μέσα από την Κυπριακή ΑΟΣ αλλά και μέσα από ελληνικά χωρικά ύδατα επιχειρεί ακριβώς να κάνει την περίοδο αυτή την παρουσία του και να δώσει το μήνυμα ότι διερευνά την ύπαρξη υδρογοναθράκου στην περιοχή. Αλλά η τρίτη πιο σοβαρή ενέργεια που έχει κάνει η Τουρκία τις τελευταίες μέρες είναι η προσπάθεια εμπλοκής και της Λιβύης στο όλο ζήτημα. Υπήρχε συνάντηση προχθές στην Λιβύη και επαναλαμβάνεται και σήμερα αυτή η συνάντηση μεταξύ Τούρκων και Λίβιων αξιωματούχων με στόχο ακριβώς να αναπτύξουν μια συνεργασία για να επιχειρήσουν οριοθέτηση της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, έχοντας υπόψη κάτι το οποίο θέλουν να αμφισβητήσουν και αυτή τη στιγμή είναι παράνομο, την θεωρία της Τουρκίας που θέλει να την εστερνίζεται και η Λιβύη,
ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, άρα εφόσον τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, που δεν ισχύει φυσικά με βάση το δίκαιο της θάλασσας του 1980, άρα ούτε η Κύπρος, ούτε το Καστελόρισο, ούτε η Κρήτη έχουν ΑΟΣ, και εφόσον λοιπόν με βάση αυτόν τον ισχυρισμό τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, η θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από τα νότια παράλια της Τουρκίας μέχρι τα βόρεια παράλια της Λιβύης μπορεί να διαχωριστεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, άρα οι περιοχές που δυνητικά ανήκουν στα ελληνικά θαλάσσια χωρικά ύδατα δεν μπορούν να οριοθετηθούν, άρα δεν μπορούν να είναι μέρος της ελληνικής ΑΟΣ. Είναι ένα εγχείρημα που τις τελευταίες μέρες επιχειρεί να πλασάρει η Τουρκία, εμπλέκοντας και την Λιβύη, ακριβώς για να γκριζάρει ή να δημιουργήσει προσκόμματα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Και τώρα, κύριε Χρυσοστόμα, αυτές οι στρατηγικές και πολιτικές σχέσεις που αναπτύσσει η Κύπρος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς επηρεάζουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας και αν τις επηρεάζουν? Ναι, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας είναι σχέσεις πολυεπίπεδες και σε πάρα πολλούς τομείς. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να παρεμποδίσει το γεωτρύπανο της ExxonMobil, σίγουρα θα δημιουργηθεί η περαιτέρω όξυνση μεταξύ των σχέσεων αυτών. Έχει ανοιχτά μέτωπα η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφορές σε μια σειρά από ζητήματα. Παρόλο το γεγονός που έχουμε δει ότι με την απελευθέρωση του Πάστορα Μπράνσον είχε παραμεριστεί, είχαν πέσει οι τόνοι στην αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών, δεν μπορούμε να μιλούμε για άσπρο ή μαύρο. Αναμένεται να δούμε στη συνέχεια εάν η Τουρκία θα ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Προς το παρόν, ενώ στέλνει το μήνυμα ότι θέλει να έχει λόγο και όλο με την Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχει προχωρήσει ενέργεια που να ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται όμως το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εκείνο που θέλω να πω ότι σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι επαφής για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κρατικής δημοκρατίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Κύπρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας. Είναι ένα παιχνίδι σκάκι για πολλούς και παίκτες με αντοχές που το επόμενο διάστημα θα πρέπει να το παρακολουθούμε πολύ στενά. Μάλιστα, κύριε Χρυσοστόμα, ευχαριστούμε πολύ για όλη την ανάλυση. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χάρτες που δείχνουν ότι η Ελλάδα οικειοποιήθηκε παράνομα 39.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Λιβύη, έδωσε στην Τρίπολη ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα στηρίξει τη Λιβύη ώστε να διεκδικήσει τις περιοχές αυτές από την Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενή Σαφάκ, κατά την επίσκεψή του την περασμένη εβδομάδα στη Λιβύη, τους έδωσε μηνύματα στήριξης και τους είπε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει ώστε να ανασχηματιστεί η στρατιωτική δύναμη της Λιβύης. Μάλιστα, αμέσως μετά την επιστροφή Ακάρ στην Άγκυρα, έφτασε στην Τουρκία ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Φαγές Αλ-Σαράτς, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Η εφημερίδα υποστηρίζει πως η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν να περιορίσουν Τουρκία σε μια περιοχή 41 χιλιόμετρων τετραγωνικών χιλιόμετρων στη Μεσόγειο, προσθέτοντας πως στην περίπτωση που υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης θα χαλάσουν τα σχέδιά τους. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος και Ισραήλ σχεδιάζουν να μεταφέρουν το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου με αγωγό στην Ευρώπη διά της υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας και της Λιβύης. Η γερμανική εφημερίδα ΦΑΣ, σε άρθρο της με τίτλο «Κύπρος, μια νέα Λαμπεντούζα», διαρωτάται αν η Κύπρος συμπαρασύρεται στη δίνη της προσφυγικής κρίσης και επισημαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μόλις πρόσφατα ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται υπό πίεση λόγω του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί.
Κατά κανόνα, τα πλοία φτάνουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και στη συνέχεια οι πρόσφυγες ζητούν άσυλο στο νότο, όπως επιβεβαιώνουν οι αρχές ασφαλείας της Κύπρου και του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι εκτός από Σύρους, στα πλοία επιβαίνουν Παλαιστίνοι, Λιβανέζοι, ακόμα και Αφρικανοί. Παρατηρητές στο Λίβανο προειδοποιούν για δημιουργία παράπλευρης προσφυγικής εισόδου. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται, οι κυπριακές αρχές ανησυχούν ότι μια πιθανή δραστική επιδείνωση της κατάστασης τόσο των Σύριων προσφύγων όσο και πολλών Λιβανέζων στο Λίβανο ενδέχεται να τους εξωθήσει στην αναζήτηση καλύτερης τύχης στην Κύπρο. Σύμφωνα τώρα με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, τους πρώτους μήνες του έτους, οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου στη χώρα αυξήθηκαν κατά 55%, ξεπερνώντας συνολικά τις 4.000. Στην επαρχία Πάφου πάμε τώρα και στην Ιφηγένεια Αριστοδήμου. Ιφηγένεια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Υποκράτηση τέθηκε η Ιφηγένεια 23χρονη, η οποία χτύπησε με πιάτο υπάλληλο ξενοδοχείου. Πολύ σωστά. Σε ακούμε, Ιφηγένεια. Υπόθεση πρόκληση βαριά σωματική βλάβη διερευνά η αστυνομία Πάφου με τη σύλληψη 23χρονη από τη Βρετανία. Η 23χρονη παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον τη διάταγμα κράτηση μια ημέρα προ διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ξενοδοχειακή υπάλληλο ηλικία 42 ετών που εργάζεται στο εστιατόριο παραλιακού ξενοδοχείου, κατάγγειλε ότι η Βρετανία τουρίστρια ηλικία 23 ετών τη έριξε τα πιάτα με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει στο πρόσωπο. Η 42χρονη, όπως διαφάνηκε από την πράξη τη 23χρονη, τη έσπασε το δόντι τη και τη προκλήθηκαν διάφορε εκτορέ και σχισίματα στα χείλη. Από περαιτέρω εξετάσει τη αστυνομία, αιτία του καρδιά ήταν η παρατήρηση που έκανε υπάλληλο του ξενοδοχείου στην 23χρονη να μην μεταφέρει πιάτα εκτός του εστιατορίου διότι απογορευόταν. Μάλιστα, Ιφηγένεια, για τώρα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες Κυριακή στο δρόμο Πάφου Μεσόγης. Σωστά. Σε ακούμε, Ιφηγένεια. Ιφηγένεια, μας ακούς? Ναι, συγγνώμη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής στο δρόμο Πάφου Μεσόγης. Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι ακόμα γνωστή. Στο σημείο εισπέρασαν μέλη της αστυνομίας για να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν το νέο τροχαίο και για να ρυθμίσουν την τροχιά κίνηση στην περιοχή. Μάλιστα, Ιφηγένεια, και τώρα μπαράζ πυρκαγιών είχαμε χθες στην Πάφο. Ναι, σωστά. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν χθες το απόγευμα και οι τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την ίδια μέρα στην περιοχή των Αρρώδων και Ίνιας. Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση των τριών πυρκαγιών, επέτραμα επιγείες και ενάερες δυνάμεις με τα δύο ελικόπτερα που έχει εκμισθώσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι τρεις φωτιές κατέκαψαν συνολικά 16 δεκάρια ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Στη σκηνή παρέμεινε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την αποφυγή τυχόν αναζυπήρωσης της φωτιάς. Μάλιστα, Ιφηγένεια, ενώ χθες η υπηρεσία θύρας παρέδωσε εξώδικα σε δύο κυνηγούς ύψους 500 ευρώ. Σωστά, εξώδικα σε δύο κυνηγούς ύψους 500 ευρώ εκαστός επέβαλε χθες η υπηρεσία θύρας στη συνεργασία με το αστυνομικό σταθμό Κουκιό για υπόθεση χρησιμοποίησης απαγορευμένων μεθόδων κυνηγίου. Τα δύο άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής να κυνηγούν σε περιοχή των Μαντριών με τη χρήση μιμητικής συσκευής και στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, συγγνώμη, εκάστος που κατέβαλα. Η αστυνομία συνεχίζεται στις εξετάσεις. Μάλιστα, Ιφηγένεια, και τώρα το ρεκόρ Γκίνες έσπασαν οι παφίτες χορεύοντας χασάπικο. Πολύ σωστά. Ο Δήμος Πάφου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και συνεργασία με όλες τις σχολές του χορού και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της πόλης και της επαρχίας Πάφου, διοργάνωσε χθες το απόγευμα την εκδήλωση χορεύοντας χασάπικο στην πλατεία του Μεσονικού Κάστρου. Στόχος της προσπάθειας, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να καταρριφθεί το ρεκόρ Γκίνες, αλλά ταυτόχρονα να ενισχυθεί και το κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας Αρχάγγελος Μιχαήλ. Στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν 912 δημότες, σύμφωνα με προκαταρκτική καταμέτρηση. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ο Δήμος Αγίας Νάβας από το 2014 με 748 άτομα. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια που καταβάλουν οι χορευτές της Πάφου, αφού η προηγούμενη προσπάθεια το καλοκαίρι απέτυχε. Σημειώνεται πως το κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας Αρχάγγελος Μιχαήλ βρίσκεται στο χωριό Μέσα Χωριό της επαρχίας Πάφου. Διαθέτει 9 ευρύχωρα δωμάτια και προσφέρει δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα σε άτομα που τη χρειάζονται ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, θρησκείας και τη φύση της ασθένειας. Μάλιστα, Ιφηγένεια Αριστοδήμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Λάρνακα και στην Μαρίσα Αβραάμ. Μαρίσα, καλό μεσημέρι.
Καλή μέρα, Χριστίνα. Στην Κίνα Μαρίσα θα βρεθεί αύριο ο Δήμαρχος Λάρνακας, κύριος Ανδρέας Βύρας. Ακριβώς στην Κίνα για το Διεθνές Συνέδριο Φιλίας των Πόλεων μεταβαίνει αύριο ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, όπου θα συμμετάσχει εκπροσωπώντας την Ένωση Δήμων Κύπρου. Το συνέδριο διεξάγεται από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λάρνακας, θέμα του φετινού συνεδρίου είναι η κοινή χρήση ευκαιριών ανάπτυξης και η εμβάθυνση της συνεργασίας αμοιβαίου ωφέλους. Μάλιστα, Μαρίσα, και πριν σε αποδεσμεύσουμε, αναστάτωση προκλήθηκε σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, άντρας επιτέθηκε στην πρώην συμβία του σε νυχτερινό κέντρο της Λάρνακας. Συγκεκριμένα, άλλοδα πήγε νέκα, ενώ βρισκόταν στο κέντρο, της επιτέθηκε ο πρώην συμβίος της, χτυπώντας την στο πρόσωπο. Η γυναίκα υπέστη κάταγμα αρινικού οστού και μεγάλο αιμάτωμα. Η γυναίκα ανέφερε στις αρχές ότι είχε πέσει και πάλι θύμα ξυλοδαρμού από τον ίδιο σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στα μέσα Οκτωβρίου. Εναντίον του υπόπτου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα και καταζητείται. Να σημειώσουμε, Χριστίνα, πως αντιμετωπίζει τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, της βίας στην οικογένεια και της οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου. Μάλιστα, Μαρίσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και τώρα μπορεί η εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών να έχει ξεκινήσει, ωστόσο η πρόοδος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρουσιάζεται αργή. Αυτό διαπιστώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, όπου αναφέρεται ότι στην Κύπρο, μετά τις πρώτες εισαγωγικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, ο κατάλογος επιτυχώντων είναι επαρκής για την κάλυψη των θέσεων που προγραμματίζονται για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι αρχές θεωρούν ότι συγκριτικά χαμηλό συνολικό ποσοστό επιτυχίας αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας, την ώρα που υπεγοντευμένοι υποψήφοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Μετά από αυτά τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην έκθεση, επισημαίνεται ότι δεν ελήφθησαν μέτρα πολιτικής για τη μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ οι συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Πάντως, από πλευράς του, το Υπουργείο Παιδείας κατά επανάληψη τόνισε ότι η αξιολόγηση προχωρά και το νέο σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο. Η διενέργεια μελετών εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για την ανέγερση ψηλών κτιρίων, που προνοείται με την πρόσφατη τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν βρίσκει σύμφωνο στους επιχειρηματίες. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων αναπόφευκτα θα επιφέρει ανεπανόρθωτες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου, αλλά και τις τεράστιες ζημιές στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οποιασδήποτε νέες αναπτύξεις. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομία του τόπου, με κίνδυνο το πάγωμα των επενδύσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άλκη Παπή, εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Κύριε Παπή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η τροποποίηση λοιπόν της νομοθεσίας που προνοεί την υποχρέωση περιβαλλοντικής μελέτης για τα ψηλά κτίρια, πιστεύετε ότι διασφαλίζει το ζητούμενο που είναι η προστασία του περιβάλλοντος? Το διασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι θα εφαρμοστεί πρόνοια της. Η κοινοτική οδηγία έχει εγκριθεί από το 2014, συνεπώς αρχίσαμε να την ενσωματώσουμε στην νομοθεσία μας. Και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι επιχειρηματίες, οι οποίοι είμαι βέβαιος ότι έχουν πολιτικές για κοινωνική ευθύνη, έχουν πολιτικές που διακρίσουν σε όλο το περιβάλλον, όταν έφυγαν να τις εφαρμόσουν, τότε ξεκινούν και θυμούνται ότι η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει, να περιμένει να γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Θεωρώ ότι πραγματικά είναι λάθος κατεύθυνση οι θέσεις τους και δυστυχώς έχουν ξεκινήσει αναπτύξεις χωρίς να έχουν γίνει οι μελέτες αυτές. Μάλιστα, ενώ κύριε Παπή, οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι οι μελέτες αυτές δεν είναι αναγκαίες, είναι χρονοβόρες και παγώνουν τις επενδύσεις. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Είναι πάρα πολλές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί. Θα πρέπει να γίνει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλες τις αναπτύξεις. Έχουμε ξαναδεί, μόνο μία να σας πω ξανά, έχει δοθεί άδεια και 5.500 τόνοι από νερό καταλήγουν στη θάλασσα από δύο αναπτύξεις. Όταν θα γίνουν 40 αναπτύξεις στο παραλιακό μέτωπο και θα πέφτουν 100.000 την ημέρα τόνοι στη θάλασσα, ποιος θα χτυπήσει τις επιπτώσεις? Μάλιστα. Κύριε Παπή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πρωταθλήτρια στην υπογεννητικότητα είναι η Κύπρος, με σοβαρές διαστάσεις σχέση με την γύρανση του πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, σε μόλις 4 χρόνια σημειώθηκε μείωση στις γεννήσεις κατά 7%. Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως για να υπάρξει σταθεροποίηση του πληθυσμού και όχι αύξηση, χρειάζεται ένας δείκτης γονιμότητας περίπου 2,3 παιδιών ανά γυναίκα. Αλλά σήμερα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών είναι μόνο 1,58 παιδιά ανά γυναίκα. Αξίζει να σημειωθεί πως στην κορυφή της ευρωπαϊκής γονιμότητας σήμερα βρίσκεται η Γαλλία με δείκτη γέννηση σχεδόν 2 παιδιών, 1,96 ανά γυναίκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κοινωνιολόγο κυρία Χριστίνα Λοΐζου. Κυρία Λοΐζου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ασφαλώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση που δημιουργεί πολλές παρενέργειες. Σε ποιους παραγόντες πιστεύετε ότι οφείλεται η υπογεννητικότητα αυτή που καταγράφεται στην Κύπρο? Όπως έχετε επισημάνει και εσείς, η αύξηση της υπογεννητικότητας συνέβηκε κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια και θα το συνέδεα με την οικονομική κρίση, καθότι τα ποσοστά της αδικίας κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, κυρίως στους νέους, έχουν ανέβει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση εύκολα οι νέοι σήμερα να αποκτήσουν η οικογένεια, να αποκτήσουν στέγη και κατ' επέκταση να αποφασίσουν να τεκνοποιήσουν. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το να αποκτήσεις παιδί σήμερα στην Κύπρο είναι αρκετά ακριβό, με όλες τις ανάγκες τις οποίες απαιτεί έναν νεογέννητο και έναν παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι νέοι προτιμούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά προτού να προχωρήσουν στην αποκτήση οικογένειας, συνδέοντας το με την οικονομική κρίση, αυτό είχε επιπτώσεις στην αποκτήση παιδιών. Η ανάγκη για αποκτήση περισσότερων ακαδημαϊκών προσόντων, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι πιο εύκολο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας πολύ πιο εύκολα οι νέοι από ό,τι στο παρελθόν, σημαίνει περισσότερα χρόνια στο σύστημα εκπαίδευσης, σημαίνει καθυστέρηση στο να μπορέσει κάποιος να κάνει μια καριέρα και κατ' επέκταση να αποκτήσει οικογένεια. Και το να καθυστερούμε να αποφασίζουμε να κάνουμε παιδιά σημαίνει μακροπρόθεσμα ότι θα κάνουμε λιγότερα παιδιά παρά να αρχίζαμε να τεκνοποιούμε στα 20 μας ή στα 25 μας. Τώρα οι περισσότεροι νέοι περνούν τα 30 για να αποφασίσουν να τεκνοποιήσουν. Κύριε Λοΐζου, το θέμα των αμβλώσεων θεωρείτε ότι οφείλεται και αυτό σε οικονομικούς παράγοντες? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις αμβλώσεις. Είναι ένα θέμα που χρήζει έρευνα. Και δεν είναι απλά θέμα αμβλώσεων, είναι και το ότι συνειδητά πλέον οι νέοι χρησιμοποιούν την αντισύλληψη γιατί θέλουν να καθυστερήσουν να αποκτήσουν παιδί λόγω των διαφόρων παραγόντων που προανέφερα. Γενικότερα, κύριε Λοΐζου, τι κάνουμε σαν πολιτεία ούτως ώστε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση της υπογεννητικότητας? Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι να βελτιώσουμε εκτός από την αποσχολησιμότητα, να επιστρέψουν οι νέοι στην εργασία, πρέπει να αποτρέψουμε τους νέους να φεύγουν από την Κύπρο, που είναι και εκείνος ένας μεγάλος παράγοντας. Και δεύτερον είναι να προσπαθήσουμε να παρέχουμε κίνητρα, ώστε να μπορέσουν οι νέοι να είναι σε θέση να αποκτήσουν οικογένεια. Τέτοια κίνητρα είναι οι ευκολίες στο θέμα της στέγασης, εκτός από την προσφορά εργασίας βέβαια, εννοείται, που είναι το πρώτιστο. Και βλέπουμε ότι στην Κύπρο πάνε όλα πάνω όσον αφορά την απόκτηση στέγης, είτε θα νοικιάσεις, είτε θα χτίσεις, είτε θα... οι δυσκολίες στα δάνεια και στο τα ψηλά ενίκια είναι πολύ αποτρεπτικοί παράγοντες. Και επίσης ένας άλλος μεγάλος σοβαρός παράγοντας είναι η έλλειψη ποιοτικής φροντίδας των παιδιών. Διότι τώρα και οι δύο γονείς εργάζονται, εξ ανάγκης βέβαια και εξ επιλογής, οπότε αν δεν υπάρχουν ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, είναι και αυτό ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Παλιά πρόσεχαν τα παιδιά οι γιαγιάδες, τώρα οι γυναίκες που είναι στην ηλικία που αποκτούν εγγόνια, είναι όλες μέσα στην αγορά εργασίας. Δεν είναι τόσο εύκολο να προσέχεις εγγονάκια, εφόσον και εσύ εργάζεσαι, οπότε χρειάζονται ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.
Μάλιστα, κύριε Λοΐζου, είναι ένα μέγα θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι, είναι ανεξάρτητο θέμα που χρειάζεται ίσως ολόκληρο πρόγραμμα για να αναλυθεί. Μάλιστα, κύριε Λοΐζου, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλή σας συνέχεια. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ο εθνικισμός είναι η προδοσία του πατριωτισμού, δήλωσε από το Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν στα πλαίσια συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έκκληση για την υιοθέτηση συλλογικής προσέγγισης ώστε να προαχθεί η παγκόσμια ειρήνη απίφθηναν οι ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας στο Φόρουμ Ειρήνης που διεξήχθη στο Παρίσι. Παρόντες ήταν δεκάδες επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Η χειρή, η απουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, απίφθινε έκκληση για συλλογική δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η Ισλαμιστική τρομοκρατία, η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων και ο αντισημιτισμός. Ο πατριωτισμός είναι το άκρος αντίθετο του εθνικισμού. Ο εθνικισμός είναι η προδοσία του πατριωτισμού. Με το να λέμε τα συμφέροντά μας προέχουν και δεν μας νοιάζουν οι άλλοι, είναι σαν να προδίδουμε την ύπαρξή μας και τις ηθικές μας αξίες. Ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales. Η καγκελάριος της Γερμανίας στην ομιλία της προειδοποίησε για έναν εθνικισμό με παροπίδες που κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και υπογράμμισε ότι παρατηρείται ανησυχητική διάθεση από ορισμένους να προωθήσουν τα συμφέροντά τους και να αγνοήσουν τους δεσμούς που ενισχύουν τα θεμέλια της ειρήνης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δείχνει ότι ο απομονωτισμός οδηγεί στην καταστροφή. Εάν ο απομονωτισμός δεν ήταν η σωστή λύση πριν από 100 χρόνια, πώς μπορεί να είναι σήμερα σε ένα κόσμο διασυνδεδεμένο που έχει 5 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από τότε? Τις ομιλίες Μέρκελ και Μακρόν παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομολογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τους 31 νεκρούς και τους 200 αγνοούμενους έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός καταστροφικής πυρκαγιάς στην Καλιφόρνια, ενώ δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Τους 31 νεκρούς και 200 αγνοούμενους έχει φτάσει ο τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς που κατακαίει την Καλιφόρνια και παραμένει ακόμη ανεξέλεγκτη. Πρόκειται για την πλέον φωνική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της πολιτείας. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Σακραμέντο, την πρωτεύουσα της πολιτείας, καθώς και στον πασίγνωστο τουριστικό προορισμό Μαλιμπού. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη για να περιορίσουν τις δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές στα δύο άκρα της πολιτείας, την αποκαλούμενη Camp Fire στην Κομιτεία Butte στο βορρά και τη λεγόμενη Woolsey Fire γύρω από το Los Angeles και το Μαλιμπού που βρίσκεται στο νότο. Ενισχυμένη από τους σφοδρούς ανέμους και την παρατεταμένη ξηρασία, η πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη και έχει καταστρέψει περισσότερα από 6.700 κτίρια, ανάμεσά τους και ένα νοσοκομείο, ενώ έχει κάνει στάχτη τουλάχιστον 400.000 στρέμματα. Για την πρόγνωση του καιρού, μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Μούσκος, λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύριε Μούσκο, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τι να αναμένουμε λοιπόν από τον καιρό σήμερα? Σήμερα αρκετές περιοχές με κυρίως εύθριο καιρό, κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τοπικά. Υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, τίποτα όμως σημαντικό. Στις περισσότερες περιοχές αρκετά καλός ο καιρός. Να πούμε ότι αύριο περιμένουμε να έχουμε κάποιες βροχές, ενδεχομένως και κάποιες καταιγίδες αναμένονται, όχι από το πρωί, αν εξαιρέσουμε τα βορειοανατολικά παράλια, δηλαδή η περιοχή Κόλπου Τσαμοχώστου, ας πούμε, και στις περιοχές, μπορεί να έχουμε από το πρωί κάποια βροχή, όμως οι επόμενες βροχές που αναμένουμε είναι σταδιακές κατά τη διάρκεια της μέρας, ίσως και πριν από το μεσημέρι, αλλά κυρίως μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Αναμένουμε να έχουμε μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες
Οι πιο πιθανές περιοχές είναι το εσωτερικό και τα ορεινά φυσικά, αλλά μπορεί να έχουμε βροχές και σε παράλληλες περιοχές. Να πούμε ότι για αύριο θερμοκρασίες γενικά 22 με 23 βαθμούς αναμένουμε να είναι. Είναι ακριβώς στη μέση τιμή για την εποχή. Τόση είναι η μέση τιμή για την εποχή που διανύουμε τώρα. Να πούμε ότι την Τετάρτη δεν αναμένουμε δυστυχώς καθόλου βροχές, κυρίως έθριος καιρός, κάποιες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κοντά στην ίδια θερμοκρασία η Τετάρτη με την Τρίτη. Την Πέμπτη τώρα αρχίζει ο καιρός αρκετά καλός, κυρίως έθριος. Φαίνεται ότι από το απόγευμα αυξάνονται οι νεφώσεις, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νησιού. Όμως το βράδυ της Πέμπτης φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει κάτι πιο οργανωμένο, που θα δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης. Και αυτό το οργανωμένο σύστημα φαίνεται ότι καθαρίζει την Παρασκευή. Παραμένουν κάποιες μεμονωμένες βροχές την Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Οπότε για να συνοψίσουμε, τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε Πέμπτη βράδυ και ενδεχομένως αύριο σε περιοχή που θα έχουμε κάποια καταιγίδα η βροχή ίσως να είναι αρκετά ικανοποιητική. Μάλιστα κύριε Μούσκου, καλοδεχούμενες οι βροχές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια. Και να παρακολουθήσουμε τώρα πώς καταγράφεται η θερμοκρασία άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Αθήνα 21 με 14, Θεσσαλονίκη 19 με 5, Λονδίνο 14 με 8, Βρυξέλλες 11 με 9, Παρίσι 12 με 9, Ρώμη 21 με 9, Μόσχα πλην 2 με πλην 8, Βουκουρέστι 13 με 6, Βερολίνο 15 με 9 και Μαδρίτη 14 με 7. Και να δούμε τώρα την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, και σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Κάθε χρόνο στις 12 Νοεμβρίου είναι η ημέρα μνήμης πεσών των πυροσβεστών. Καθιερώθηκε το 2006 σε ανάμνηση του πρώτου νεκρού πυροσβέστη του πυροσβεστικού σώματος με πρωτοβουλία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας. Καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά της παιδικής πνευμονίας για να υπενθυμίσει στην κοινή γνώμη ότι η πνευμονία αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των 5 ετών. Να προωθήσει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη θεραπεία της πνευμονίας και να προκαλέσει δράσεις για την καταπολέμηση της πνευμονίας. Σαν σήμερα 333 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισό. 1940, μετά την αποτυχία της Ιταλικής επιθέσεως στο Αλμανικό μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας. 1990, ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Berners-Lee εφευρίσκει τον παγκόσμιο ευρύ ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά www, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου. Και σε αυτό το σημείο περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο πηδάλιο του νεοσύστατου Υφυπουργείου Ναυτιλίας βρίσκεται η Νατάσα Πυλίδου, κατέχοντας μάλιστα ένα πλούσιο βιογραφικό. Μαζί μας σήμερα έχουμε την κυρία Πυλίδου, με την οποία θα συζητήσουμε για την ναυτιλία στην Κύπρο, καθώς και για τους στόχους του Υφυπουργείου. Κυρία Πυλίδου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχικά θα ήθελα να πούμε τι είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τι εξυπηρετεί. Βεβαίως. Καταρχήν, να πούμε λίγα λόγια για την ναυτιλία της Κύπρου. Είναι ένας τομέας ο οποίος εδώ και δεκαετίες είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόλο από πλοία τα οποία είναι υποκυπριακή σημαία. Είμαστε 10η παγκοσμίως και 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το στόλο. Όμως όσον αφορά και τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην Κύπρο και ασχολούνται, έχουν δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας, είμαστε ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο. Είμαστε πρώτοι σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν όχι πρώτοι, δεύτεροι στον κόσμο στις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
πριν λίγες μέρες βγήκε από τη Στατιστική Υπηρεσία και κάποια έκθεση, η οποία δείχνει ότι είχαμε μεγάλη αύξηση στη συνεισφορά στο ΑΕΠ από την διαχείριση πλοίων συγκεκριμένα. Υπολογίζουμε ότι η συνεισφορά στο ΑΕΠ γενικότερα είναι πέραν του 7% όσον αφορά την ναυτιλία και τις δραστηριότητες της ναυτιλίας. Από αυτό το 7% το 5,1% τουλάχιστον προέρχεται από την πλοιοδιαχείριση και υπολογίζουμε ότι το 7% ίσως να είναι και λίγο συντηρητικό, γιατί δεν υπολογίζει όλες τις δραστηριότητες οι οποίες ευρύτερα σχετίζονται με την ναυτιλία και με τον κόσμο ο οποίος ζει στην Κύπρο για να εργάζεται στον τομέα της ναυτιλίας. Μάλιστα, οπότε φαντάζομαι η ναυτιλία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, ειδικότερα στην Κύπρο. Σίγουρα υπάρχουν, όταν ξεκινήσαμε ως Υφυπουργείο είχαμε 168 εταιρείες γραμμένες κάτω από το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο είναι ειδικό φορολογικό σύστημα για τις εταιρείες ναυτιλίας. Τώρα έχουμε φτάσει τις 190 εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτό το φορολογικό σύστημα και φυσικά πολλές άλλες οι οποίες μπορεί να μην υπάγονται στο συγκεκριμένο σύστημα αλλά να ασχολούνται με ναυτιλία ευρύτερα. Mm-hmm. Επομένως το Υφυπουργείο έχει μια σειρά από ευθύνες και υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με την ναυτιλία. Και έχουμε προχωρήσει επίσης σε μια αναδιάρθρωση η οποία έχει βάλει σε σειρά το τι κάνει το κάθε τμήμα εντός του Υφυπουργείου. Έχουμε χωρίσει τις υπηρεσίες μας με τρόπο ο οποίος πιστεύουμε είναι πολύ πελατοκεντρικός, ώστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που περιμένουν πελάτες μας από εμάς. Και έχουμε δει πώς δουλεύουν άλλες χώρες όπως η Αμερική, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως η Αυστραλία, όπου θεωρούμε ότι χρησιμοποιούνται κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Mm-hmm. Επομένως, οι δραστηριότητες αφορούν την διαχείριση του παράκτιου κράτους, δηλαδή τι κάνουμε όσον αφορά τα πλοία τα οποία προσεγγίζουν τα λιμάνια τα κυπριακά. Γίνεται έλεγχος κράτους λιμένα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη διατήρηση της ποιότητας της σημαίας μας. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε λευκή σημαία, να θεωρούμαστε σημαία ποιότητας ανά το παγκόσμιο, πράγμα το οποίο ισχύει. Στο παράκτιο κομμάτι συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η ρύπανση, η πρόληψη της ρύπανσης, τόσο όσον αφορά τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα πλοία οι οποίοι ελέγχονται, όσο και τις διαδικασίες οι οποίες ισχύουν. Φυσικά η εποπτεία, το κομμάτι της εποπτείας είναι ευθύνη της λιμενικής αστυνομίας. Υπάρχει συνεργασία και με τη λιμενική αστυνομία και με όλους τους υπόλοιπους φορείς στον τομέα αυτό. Όπως επίσης και οι γαλάζιες καριέρες, δηλαδή οι τρεις ναυτικές σχολές οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου μας, καθώς και ολόκληρο το κομμάτι των ναυτικών είναι κάτω από αυτό το τμήμα. Δηλαδή κάποιος ναυτικός ο οποίος εργάζεται σε κυπριακό πλοίο πρέπει να είναι πιστοποιημένος, πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί να κάνει αυτή την εργασία και όλα αυτά τα χειριζόμαστε εμείς. Τώρα γενικότερα πώς βλέπετε την κυπριακή ναυτιλία τόσο στην Κύπρο αλλά και γενικότερα στον διεθνή χώρο? Έχετε αναφέρει ότι είμαστε 11η παγκοσμίως, αν θυμούμε καλά. 11η όσον αφορά τη σημαία, όσον αφορά τον αριθμό πλοίων τα οποία είναι εγγεγραμμένα κάτω από την κυπριακή σημαία και αυτή η θέση έχει σχέση με το tonnage των πλοίων, με το gross tonnage, τη χωρητικότητα δηλαδή. Όσον αφορά τη διεθνή μας θέση, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Σίγουρα είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε εκτενώς, λόγω του ότι στη διεθνή αρένα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, όπου γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις, τόσο όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, όσο και όσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα, συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται και εργοδοτούνται οι ναυτικοί, όπως επίσης και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό,
που είναι ο πιο σημαντικός οργανισμός που αφορά την ναυτιλία. Και εκεί η Κύπρος έχει μια δυνατή παρουσία, ετοιμάζουμε πάρα πολλά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται και κάνουμε τεράστια προεργασία για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στις συζητήσεις με επικοδομητικό τρόπο και για να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής η οποία αφορά όχι μόνο την Κύπρο αλλά και τη διεθνή ναυτιλία. Τώρα, έχετε αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω του Brexit, έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση ως προς τις δραστηριότητες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και κατ' επέκταση στην Κύπρο? Κοιτάξτε, σίγουρα το Brexit μας επηρεάζει πάρα πολύ. Γίνονται συνεχώς συζητήσεις και στο κομμάτι της ναυτιλίας για το πώς θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση μετά το Brexit. Σίγουρα και σε επίπεδο επενδυτικό υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από εταιρείες συγκεκριμένα που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήδη έχουμε προσελκύσει κάποιες οι οποίες έχουν επιλέξει την Κύπρο ως προορισμό ως επιτοπλίστων για τη δημιουργία έδρας στην Κύπρο. Όμως είχαμε και κάποιες περιπτώσεις όπου και πλοία έχουν νοιολογηθεί ή θα νοιολογηθούν. Θα αλλάξουν δηλαδή σημαία και από σημαία Ηνωμένου Βασιλείου θα πάνε στη σημαία της Κύπρου. Μάλιστα. Τώρα, γιατί κάποια ξένη εταιρεία να επιλέξει την Κύπρο? Καταρχήν, η Κύπρος ήταν η πρώτη που καινοτόμησε και δημιούργησε το σύστημα φόρου χωρητικότητας, το οποίο εξακολουθεί να είναι, πιστεύω, το καλύτερο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν από αυτό, είμαστε σχετικά φτηνοί ως προορισμός, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι άρτια καταρτισμένο. Έχουμε πάνω από 5.000 άτομα τα οποία εργάζονται στον τομέα της ναυτιλίας και είναι εξειδικευμένοι. Επομένως, όταν έρθει μια εταιρεία εδώ, μπορεί να βρει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Και σε επίπεδο δημόσιας υπηρεσίας, προσφέρουμε 24 ώρες το 24ωρο υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι και κάνουμε το πάνι για να εξυπηρετούμε σωστά τους πελάτες. Όσον αφορά τώρα τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υφυπουργείου, έχει κάπως ξεκαθαρίσει το τοπίο? Κοιτάξτε, έχουμε προχωρήσει σε χτιρολογική ανάλυση, η οποία καθορίζει ακριβώς τον αριθμό τετραγωνικών μέτρων που χρειαζόμαστε. Δυστυχώς είναι πολλά, είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα, πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολη τη μεταστέγαση στο παρόν στάδιο. Δηλαδή θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο ίσως να δώσουμε την ευκαιρία σε όποιον ενδιαφερθεί να διαμορφώσει κάποιο χτίριο και να το παραδώσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Επομένως, έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε μία προσφορά με την οποία θα καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις. Στο παρόν στάδιο για ενοικίαση εξετάζουμε. Σίγουρα σε μεταγενέστερο στάδιο θα θέλαμε να δούμε και το ενδεχόμενο χτισήματος κάποιου κτηρίου. Ολοκληρωμένο. Είναι αποκλειστικά για την ναυτιλία. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε ακόμα εντοπίσει κάποιο χώρο κρατικό για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Η έδρα είναι η Λεμεσό, σωστά? Βεβαίως, ναι. Οπότε αυτό ίσως εμποδίζει τις δραστηριότητες σε άλλες πόλεις όπως είναι η Λάρνακα ή και η Λευκοσία? Εννοείται για το Υφυπουργείο? Μάλιστα. Ναι, σίγουρα επειδή το 95% των πελατών μας βρίσκονται στη Λεμεσό, είναι πολύ πιο εύκολο να βρισκόμαστε και εμείς στη Λεμεσό για να εξυπηρετούμε σωστά. Επομένως, θα θέλαμε να παραμείνουμε εδώ. Σίγουρα η Λεμεσό είναι πιο ακριβή από κάποιες άλλες πόλεις και γι' αυτό το θέμα της αλλαγής κτηρίου παρουσιάζει κάποιες προκλήσεις εδώ στη Λεμεσό. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στον ανταγωνισμό, είναι μεγάλος ανταγωνισμός, φαντάζομαι, στον τομέα της ναυτιλίας. Η Κύπρος έχει βασικούς ανταγωνιστές της στον τομέα αυτό? Βεβαίως, πάρα πολλούς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Σίγουρα η Κύπρος προσφέρει τεράστια σταθερότητα και προσφέρει και πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες, πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους επενδυτές οι οποίοι δεν βρίσκονται εδώ. Όμως υπάρχουν κέντρα όπως η Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, όπου υπάρχει μια τεράστια ναυτιλιακή βιομηχανία. Λόγω του ότι και το λιμάνι σε τέτοιες χώρες, το Χονγκ Κονγκ ένα άλλο παράδειγμα, είναι ένας πόλος έλξης. Επομένως, όλες οι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ναυτιλία βρίσκονται εκεί σε ένα πολύ μικρό χώρο γεωγραφικά. Τώρα, το γεγονός ότι αυτοί οι ανταγωνιστές έχουν περιορισμό χώρου είναι και ένα πλεονέκτημα για μας, γιατί όσο ψηλώνουν τα
κατακόστησε ανταγωνιστικούς προορισμούς, σίγουρα η Κύπρος έχει να κερδίσει. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν προορισμοί όπως η Μάλτα για παράδειγμα, η οποία είναι ανταγωνιστική, και σε επίπεδο σημαίας, όχι τόσο σε επίπεδο έδρας εταιριών και δραστηριοποίησης εταιριών, και η Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Μάλιστα. Αναφερόμαστε συχνά στην σημαία. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό είναι ένα πλοίο να φέρει την κυπριακή σημαία και τι σημαίνει γενικότερα αυτό? Κοιτάξτε, για μας σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο όσον αφορά τα νούμερα και τη συνεισφορά στο ΑΕΠ, όσο και συμβολικά. Διότι όταν έχεις ένα μεγάλο στόλο, σίγουρα θεωρείς δύναμη στην ναυτιλία. Για παράδειγμα, στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, στον οποίο αναφερθήκα και πριν, το να έχεις μεγάλο στόλο έχει σημασία, σου δίνει φωνή. Άρα είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή τη θέση για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε, για να μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις των ναυτιλιακών εταιριών που εκπροσωπούμε ως Κύπρος. Τώρα, όσον αφορά τους πελάτες μας, γιατί κάποιος να γράψει το πλοίο του κάτω από κυπριακή σημαία και όχι κάποια άλλη, ο λόγος είναι αυτός που ανέφερα και πριν, η ποιότητα. Είμαστε αρκετά επιλεκτικοί όσον αφορά τα πλοία τα οποία αποτελούν μέρος του στόλου μας. Επομένως, όταν κάποιο πλοίο έχει κυπριακή σημαία, μπορεί να αισθάνεται όχι μόνο ότι έχει την ποιότητα και την 24-ωρη εξυπηρέτηση που ανέφερα πριν και την τεχνογνωσία του κόσμου στο Υφυπουργείο που ξέρει να χειρίζεται περίπλοκες καταστάσεις, έχει όμως και το κράτος της Κύπρου πίσω του, δηλαδή κάποιες άλλες σημαίες τις οποίες διαχειρίζονται εταιρείες. Οι πλήστες σημαίες σήμερα δεν είναι σημαίες τις οποίες διαχειρίζεται το κράτος. Τις διαχειρίζονται εταιρείες εκ μέρους του κράτους. Για παράδειγμα στη Μαδέιρα, για παράδειγμα Marshall Islands. Πάρα πολλές μεγάλες σημαίες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί δεν υπάρχει, πιστεύω, η ίδια σιγουριά που υπάρχει στην Κύπρο, ότι εάν συμβεί οτιδήποτε, υπάρχει το κράτος της Κύπρου, το οποίο θα μεσολαβήσει ίσως, εάν χρειαστεί, για να χειριστεί κάποιες καταστάσεις. Μάλιστα. Τώρα, πέραν των ανταγωνισμών, υπάρχει κάποια άλλη πρόκληση, είτε και πρόβλημα που ίσως αντιμετωπίζουμε ως μια ναυτιλιακή... Ως Κύπρος στον τομέα της ναυτιλίας, και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα? Η μεγαλύτερη πρόκληση σίγουρα είναι το τουρκικό εμπάρκο, το οποίο ουσιαστικά εμποδίζει από τα πλοία που έχουν κυπριακή σημαία να πιάνουν λιμάνι στην Τουρκία. Αυτό σίγουρα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά την εξέλιξη της σημαίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι στο κομμάτι των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, είμαστε δεύτεροι παγκοσμίως, ας πούμε, τουλάχιστον. Ενώ στο στόλο είμαστε εντέκατοι. Γιατί υπάρχει αυτό το σοβαρό μειονέκτημα, όπου όταν κάποιος πελάτης, όχι κατά ανάγκη πηγαίνει η Τουρκία, όταν θέλει να έχει τη δυνατότητα και την επιλογή να πάει κάποια στιγμή στην Τουρκία, δεν θα επιλέξει την Κύπρο. Είναι πάρα πολύ περιοριστικό, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε ότι θα λυθεί με τη λύση του Κυπριακού. Βεβαίως, σίγουρα θα υπάρξει λύση αυτού του προβλήματος και ευελπιστούμε ότι θα γίνει σύντομα αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση, αλλά δεν απομονώνει δυνητικούς πελάτες εταιρείες. Όχι, ευτυχώς, λόγω του ότι έχουμε ένα πολύ καλό όνομα στην ναυτιλιακή αγορά, διότι όλοι μας, τουλάχιστον όσοι πελάτες μας έχουν μιλήσει, είναι ευχαριστημένοι με αυτά που προσφέρουμε. Πρέπει όμως να είμαστε καλύτεροι από τους ανταγωνιστές μας σε όλα τα άλλα σημεία, ούτως ώστε να έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα περισσότερα, ούτως ώστε να επιλέγουν την Κύπρο. Αλλιώς, όταν έχεις ένα μειονέκτημα και μειονεκτείς και σε άλλα πράγματα, δεν θα είσαι ανταγωνιστικός. Ακριβώς. Όσον αφορά στον αριθμό των εταιρεών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, υπάρχει κάποιος ενδεικτικός αριθμός? Ναι, είναι 190 οι εταιρείες οι οποίες είναι γραμμένες κάτω από το σύστημα φόρου χωρητικότητας, το οποίο διαχειριζόμαστε εμείς ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες πολλές εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες είναι πέραν των 200, γιατί κάποιες επιλέγουν είτε να μην γραφτούν, είτε επιλέγουν μάλλον να μην γραφτούν κάτω από αυτό το σύστημα, είτε δεν εμπίπτουν, διότι υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί κάποια εταιρεία για να εγγραφεί. Επομένως, στη Λεμεσό και μόνο υπάρχουν πάνω από 200 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, και υπάρχουν και κάποιες Λάρνακα και Λευκοσία. Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στην νεολαία και στις θέσεις εργασίας.
πιστεύουμε ότι οι αρκετοί νέοι δεν γνωρίζουν το τι είναι η ναυτιλία στην mm-hmm. Κύπρο και νομίζουν ότι δεν έχουν αρκετές πιθανότητες εργοδότησης. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το αμφισβητήσετε. Όχι, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και στο να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει ναυτιλία. Σίγουρα γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουμε κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουμε σε συνεργασία με διάφορους άλλους οργανισμούς. Το ένα είναι το υιοθέτηση ένα πλοίο το οποίο τρέχει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο μαζί με τη ΣΑΙΜΕΠΑ και είναι ένα project το οποίο υποστηρίζουμε πάρα πολύ ως υφυπουργοί, όπου παιδιά του Δημοτικού υιοθετούν ένα πλοίο ουσιαστικά και αλληλογραφούν με τον καπετάνιο και το πλήρωμα για να μαθαίνουν περισσότερα για το τι είναι η ζωή στο πλοίο, τι σημαίνει διεθνές εμπόριο κλπ. Υπάρχουν άλλα προγράμματα τώρα για τα 70 χρόνια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Διοργανώνουμε κάποιες επισκέψεις σε σχολεία όπου κάνουμε παρουσιάσεις για το τι σημαίνει ναυτιλία, ποια είναι τα ναυτικά επαγγέλματα. Σίγουρα αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά είναι ότι το ναυτικό επάγγελμα δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι και αυτό που ίσχυε κάποτε. Πολύ καιρό στα πλοία, ακριβώς, χωρίς επικοινωνία. Δηλαδή, με 5-10 χρόνια καριέρα σε ένα πλοίο κάποιος μπορεί να γίνει καπετάνιος ή πρώτος μηχανικός. Αυτά τα επαγγέλματα είναι πάρα πολύ περιζήτητα και μπορεί να επιστρέψει στη ξηρά και να εργοδοτηθεί από οποιαδήποτε εταιρεία με πάρα πολύ καλούς μισθούς. Επομένως, ανοίγουν πάρα πολλές πόρτες τόσο στο τεχνικό κομμάτι όσο και σε άλλα κομμάτια, όπως είναι για παράδειγμα τα νομικά, οι νομικές υπηρεσίες όπου υπάρχει εξειδίκευση στα ναυτιλιακά, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες όπου υπάρχει εξειδίκευση στα ναυτιλιακά. Δηλαδή, ό,τι και να είναι το ταλέντο και η κλίση κάποιου παιδιού, μπορεί να βρει υπάρχουν κάτι στην ναυτιλία που να του ταιριάζει. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικά από το ζουν, δηλαδή μέχρι το τι έχετε δει εσείς μέχρι σήμερα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω πως ναι. Την Κυριακή το ΚΝΕ, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, διοργανώνει στους χαρουπόμηλους το πρώτο Career Fair, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις για το τι σημαίνει ναυτιλία, τι επαγγέλματα και τι ευκαιρίες υπάρχουν. Εμείς ως Υφυπουργείο θα είμαστε παρόντες και θα παρευρεθώ και εγώ προσωπικά για κάποια ομιλία. Θα είναι κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μέρας. Νομίζω ξεκινά κατά τις 10 και συνεχίζει μέχρι τις 6 το απόγευμα, ώστε τα παιδιά ό,τι ώρα μπορούν να περάσουν, μπορούν να δουν λίγο την έκθεση και υπάρχουν παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μπορέσουν τα παιδιά να τις παρακολουθήσουν. Μάλιστα, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Να πω ότι στις 3 σχολές όπου προσφέρονται καθαρά τα τεχνικά προγράμματα για ναυτικά επαγγέλματα, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τώρα που σπουδάζουν εκεί, γύρω στα 100 παιδιά σε κάθε σχολή και ευελπιστούμε ότι αυτά οι αριθμοί θα αυξηθούν με τον χρόνο. Σίγουρα. Πιστεύουμε ότι με την σωστή ενημέρωση, με τη σωστή καθοδήγηση, όλο ένα και περισσότεροι νέοι θα ενταχθούν στον τομέα της ναυτιλίας. Τώρα, έχετε αποκτήσει νέα ταυτότητα, νέο λογότυπο υφυπουργείο? Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν καλό να σας το στέλναμε για να μπορούσα να το δείξω, αλλά δεν πειράζει. Ναι, έχουμε επιλέξει ουσιαστικά το Maritime Cyprus ως την ταυτότητά μας, λόγω του συνεδρίου που γίνεται εδώ και 30 χρόνια, το Maritime Cyprus, το οποίο προσελκύει πάνω από 1000 συμμετέχοντες από τομέα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το brand identity πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε, δηλαδή όχι το όνομα του Υφυπουργείου ή του οποιοδήποτε φορέα προωθεί την ναυτιλία, αλλά της Κυπριακής ναυτιλίας γενικότερα. Και έχουμε χτίσει πάνω στο λογότυπο αυτό και το συγκεκριμένο concept διάφορες ιδέες, τις οποίες σιγά σιγά θα προβάλλουμε και μέσω των ταξιδιών μας στο εξωτερικό και μέσω πολλών άρθρων σε έντυπα εξειδικευμένα για την ναυτιλία και μέσω άλλων προωθητικών δράσεων που τροχιοδρομούμε. Και τώρα, μιας και είστε εδώ, θέλαμε και ένα σχόλιο σχετικά με την τριμερή Ελλάδας Κύπρου Μάλτας. Η τριμερή Ελλάδας Κύπρου Μάλτας είναι μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται εδώ και κάποια χρόνια. Οι συναντήσεις αυτές είναι τακτικές πλέον και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τρέχοντα ζητήματα τα οποία μας επηρεάζουν και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο διεθνές. Επομένως,
θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα. Πώς η κυπριακή ναυτιλία, η ευρωπαϊκή ναυτιλία μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα για το καλό της οικονομίας βεβαίως και της κυπριακής και της ευρωπαϊκής. Και υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και για την απλοποίηση των διαδικασιών και για την πάταξη της γραφειοκρατίας και για τα μέτρα τα οποία μας καθιστούν ανταγωνιστικούς προορισμούς, τα οποία συζητάμε και τα προωθούμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως και σε επίπεδο ναυτιλιακού οργανισμού, για να μπορέσουμε να δούμε κάποιες καινοτόμες αλλαγές οι οποίες πιστεύουμε ότι θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα, και αν θα κάνατε ένα μικρό απολογισμό από την μέρα λειτουργίας ουσιαστικά του Υφυπουργείου Ναυτιλίας μέχρι σήμερα, ποιοι στόχοι έχουν υλοποιηθεί και ποιους θα θέσετε για τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, σίγουρα ένα μεγάλο βήμα το οποίο θεωρώ ήταν μια σωστή βάση είναι η αναδιοργάνωση, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε επίσης κερδίσει κάποιες καινούργιες θέσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι θέσεις κλειδιά για να στηθεί σωστά το Υφυπουργείο. Πέραν από την αναδιοργάνωση, έχουμε κάνει το rebranding το οποίο αναφέραμε πριν, αλλά και τον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας μας, όπου προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε όλο και περισσότερα κομμάτια. Η ιστοσελίδα μας ευελπιστούμε ότι, ή μάλλον στοχεύουμε ότι θα είναι ζωντανή στην αρχή του χρόνου, με την αλλαγή του χρόνου. Θα γίνει launched στην εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο για τον ετήσιο μας απολογισμό, και εκεί θα διοργανώσουμε και μια εκδήλωση όπου θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος σε ευρύτερο επίπεδο να μας γνωρίσει και να δει τι κάνουμε. Άρα θα είναι δύο εκδηλώσεις, μία για την ναυτιλιακή κοινότητα η οποία ήδη μας γνωρίζει και μία για το ευρύ κοινό. Εκεί προσθέτουμε όλο ένα και περισσότερα κομμάτια, online services, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου. Και σίγουρα αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος δεν θα υλοποιηθεί άμεσα. Χρειάζεται μια περίοδος 2-3 χρόνων για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες τις αλλαγές τις οποίες θέλουμε να κάνουμε. Ψηφιοποίηση ήδη έχουμε αρχίσει, έχουμε βγει σε προσφορά για να ψηφιοποιηθεί όλο το έργο του Υφυπουργείου μέχρι σήμερα και να μπορέσουμε να προχωρούμε χωρίς χαρτούρα από εδώ και στο εξής. Σίγουρα όσον αφορά τα ναυτικά επαγγέλματα, πιστεύω ότι υπάρχει πολλής δρόμος που πρέπει να διανύσουμε. Χωροταξικός σχεδιασμός και η ενιαία θαλάσσια πολιτική είναι κάτι άλλο που μας απασχολεί και που θα έχει εξέλιξη μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι πολλοί στόχοι και κάποιοι από αυτούς πιστεύω ότι σιγά σιγά θα υλοποιηθούν. Κάποιοι άλλοι πιστεύω έχουν ήδη υλοποιηθεί. Μάλιστα, κύριε Πυλίδου, θα θέλαμε το καταληκτικό σας σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Το καταληκτικό μου σχόλιο είναι ότι γενικότερα πιστεύω ότι έχουμε ήδη καταλάβει, κατανοήσει τουλάχιστον σε επίπεδο δικό μας ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Πιστεύουμε ότι έχουν γίνει αρκετές δράσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να δουλέψει και ελπίζουμε ότι και τα υπόλοιπα υφυπουργεία τα οποία τροχιοδρομούνται, το Υφυπουργείο Τουρισμού τουλάχιστον, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τη Βουλή, ότι θα μπορέσει και εκείνο να κάνει τη διαφορά, γιατί η εξειδίκευση και η προσοχή σε κομμάτια τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία πιστεύω ότι φέρνει αποτελέσματα θετικά για τον τόπο μας. Μάλιστα, κυρία Πλήδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χιλιάδες πολίτες πλημμυρίσαν τους δρόμους της Βαρσοβίας στην Πολωνία προκειμένου να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας. Αίσθηση όμως προκάλεσε η δυναμική παρουσία ακροδεξιών, οι οποίοι ξεπέρασαν τις 200.000. Χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν τους δρόμους της Βαρσοβίας στην Πολωνία προκειμένου να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας. Αίσθηση προκάλεσε η δυναμική παρουσία ακροδεξιών, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 200.000. Οι περισσότεροι κρατούσαν σημαίες της Πολωνίας και φορούσαν κόκκινα και λευκά περιβραχιόνια. Η αντιπολίτευση άσκησε δρυμία κριτική στο κυβερνών ευρωσκεπτικιστικό κόμμα, κατηγορώντας το ότι ενθαρρύνει φασιστικά και αντισημιτικά κινήματα.
Πάμε μαζί. Ας είναι αυτή μια συλλογική διαμαρτυρία, μια διαμαρτυρία για όλους, την οποία θα αισθανόμαστε ότι την κάνουμε για την Πολωνία. Η συνεχής απομάκρυνση της Πολωνίας από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα ιδιότυπο απομονωτισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσε μόνο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, την ώρα που πληθαίνουν οι φήμες ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της χώρας το 2020. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πνευμονίας με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού και την ευαισθητοποίησή του σχετικά με την πνευμονία αλλά και την προώθηση προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Για τον λόγο αυτό, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον πνευμονολόγο Δόκτωρ Χάρη Ερμεύτη. Κύριε Ερμεύτη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παγκόσμια Μέρα λοιπόν κατά της Πνευμονίας. Αρχικά, τι είναι η πνευμονία? Η πνευμονία είναι μια λίμωξη του πνεύμονα, του πνευμονικού παρεχήματος, μια οξία λίμωξη, η οποία κατά κύριο λόγο προκαλείται από βακτήρια, αλλά μπορεί να προκληθεί και από ιούς και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις από μύκητες. Η πνευμονία σε ποσοστό είναι περίπου, έχουμε 5 με 11 περιπτώσεις ανά 1.000 κατοίκους το χρόνο. Μπορεί να προσβάλλει οποιονδήποτε, αλλά κυρίως με άτομα, απειλούνται κυρίως άτομα που έχουν πρόβλημα με την αντοσωπητικό του σύστημα. Είτε αυτοί είναι ηλικιωμένοι. Θεωρούμε ότι σαν ομάδα πληθυσμού που απειλείται είναι όσοι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Είτε είναι, για παράδειγμα, οι καπνιστές, αλκοολικοί, αυτοί που πάσχουν από γρίπη, αυτοί που όσοι έχουν χρόνια νοσήματα, όπως είναι χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιοπαθής με ζαχαρόδη διαβήτη, γενικώς οι ανοσοκατασταλμένοι, οι καρκινοπαθείς, αυτοί που λαμβάνουν θεραπεία με διάφορα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, οι άστεγοι, αυτές είναι οι ομάδες πληθυσμού που απειλούνται κυρίως. Η Παγκόσμια Μέρα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η αφορμή ήταν το 2009 κυρίως για την πρόληψη στα παιδιά. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίως είναι η θνησιμότητα που προκαλείται στα παιδιά που είναι ηλικίας κάτω των 5 ετών λόγω της πνευμονίας. Ευτυχώς στην Κύπρο, λόγω της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από τους παιδιάτρους μας και το καλό σύστημα που έχουμε με τους εμβολιασμούς, αυτό δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, αλλά παγκοσμίως 1.300.000 θάνατοι προκαλούνται σε παιδιά από πνευμονία κάτω των 5 ετών. Αυτό συμβαίνει λόγω μη χορήγησης του εμβολίου. Ναι. Κατά κύριο λόγο, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν μπορεί, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης και λόγω του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών σε αυτήν την ηλικία που είναι, δεν είναι όπως των ενηλίκων, είναι πιο ευάλωτη αυτή η κατηγορία. Το περιβάλλον παίζει κάποιο, για παράδειγμα το περιβάλλον, το κλίμα γενικότερα? Κοιτάξτε, είναι κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Υπάρχει μια σχετική αυξημένο ποσοστό στους άντρες από στις γυναίκες. Τώρα όταν λέμε για πνευμονίας, να το ξεχωρίσουμε, υπάρχει πνευμονία της κοινότητας, για αυτό που μιλάμε, αλλά υπάρχουν και οι πνευμονίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή άτομα που είναι ιδρυματοποιημένα έχουν αυξημένο ποσοστό να νοσήσουν από πνευμονία και κυρίως από πιο, αν θέλετε, ανθεκτικά μικρόβια. Το περιβάλλον, για παράδειγμα, όπως είπατε, κάποιος που νοσηλεύεται για κάποιο άλλο λόγο για πολλές μέρες σε ένα νοσοκομείο έχει αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσει τη λεγόμενη νοσοκομιακή πνευμονία. Οπότε παίζει ρόλο σίγουρα και το περιβάλλον, γιατί μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα ή έμεσα. Μάλιστα. Τώρα, και η σχέση του κρυολογήματος με την πνευμονία, γιατί πολλοί το συνδέουμε, έχω κρυολόγημα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάθω πνευμονία. Όντως ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει, κυρίως είναι, η πνευμονία μπορεί να είναι μια επιπλοκή της γρίπης, μιας βαριάς υγιογενούς λίμωξης. Όμως, το ότι έχω πυρετό ή έχω συμπτωματολογία συμβατή με την γρίπη ή με μια υγιογενή λίμωξη, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχω πνευμονία.
πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε και να μιλήσουμε, να επισκεφτούμε τον γιατρό μας, να δούμε ότι παρατείνονται τα συμπτώματα. Αν για παράδειγμα ο πυρετός ξεπερνά τις 4 μέρες. Αν εκτός από πυρετό και αυτή την κακουχία που νιώθουμε με πυρετό, με ρίγος, με κακουχία, υπάρχει ας πούμε δυσκολία στην αναπνοή, λεγόμενη δύσπνοια ή ταχύπνοια. Τότε υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει προηγηθεί μια γρήπη, μια υιογενής λίμωξη και να ακολουθήσει, γιατί λόγω για τις πτώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, που είναι πιο ευάλωτος οργανισμός, μια λίμωξη από ένα μπακτήριο, οπότε υπάρχει η περίπτωση. Αλλά αυτό που γίνεται, δηλαδή έχω πυρετό, έχω μια λίμωξη, μια υιογενή λίμωξη, θα πάρω ένα αντιβιωτικό για μήπως πάθω πνευμονία, αυτή σαν τακτική είναι λαθασμένη. Ναι, στα χορήγηση αντιβιωτικών πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Με ιδιαίτερη προσοχή και μόνο από τον γιατρό. Μάλιστα. Τώρα, πόσο επικίνδυνη μπορεί να θεωρηθεί μια πνευμονία και δεν στα βρέφη? Είναι, όπως σας είπα και πριν, όλα τα παιδιά που είναι κάτω από 5 ετών σίγουρα έχουν αυξημένο κίνδυνο και οι ηλικιωμένοι που είναι, για παράδειγμα, πάνω από 75 ετών, γιατί εκεί τα ποσοστά αλλάζουν. Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, 5 με 11 περιστατικά ανά χίλιους κατοίκους, στους ηλικιωμένους ειδικά πάει στο 34 επεισόδια περιστατικά ανά χίλιους κατοίκους. Άρα, απειλούνται κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά όμως, λόγω του εμβολιασμού, του σωστού εμβολιασμού, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά μια κατηγορία που πρέπει να την έχουμε σε ιδιαίτερη προσοχή είναι οι ηλικιωμένοι. Γιατί οι ηλικιωμένοι μπορεί να μην εμφανίσουν τα συμπτώματα, τα τυπικά συμπτώματα της πνευμονίας, να είναι απλά με μια πτώση επίπεδου συνείδησης, δηλαδή να έχουμε ένα ηλικιωμένο στο σπίτι να δούμε ότι είναι αδιάθετος, να έχει μια υπνηλία, να μην θέλει, αρνείται για λήψη τροφής ή υγρών, ή να εκδηλώσει επιδείνωση μιας υποκείμενης νόσου. Δηλαδή κάποιος ηλικιωμένος που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη μπορεί να απορριθμιστεί ο ζαχαρώδης διαβήτης λόγω της λίμωξης. Οπότε πολύ σημαντικό είναι να θυμούμαστε ότι όταν έχουμε σε ένα ηλικιωμένο πτώση επίπεδου συνείδησης και ταχύπνια αναπνέει γρήγορα, μπορεί αυτό να κρύβει μια λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού, να κρύβει μια πνευμονία. Οπότε πρέπει να το τύχει ιατρικής αντιμετώπισης. Σε τέτοια περίπτωση, σε περίπτωση που κάποιος δεν τον αντιληφθεί, δεν πάει τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο και τούτο καθεξής, τι κίνδυνος υπάρχει? Κίνδυνος είναι γιατί ακόμα και να κινδυνεύσει η ζωή του. Για το λόγο ότι σε αυτές τις ηλικίες η θνησιμότητα είναι σε πολύ πιο ψηλά ποσοστά λόγω του μειωμένου νοσοποιητικού συστήματος. Πρέπει να το υποψιαστούμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, γιατί η πνευμονία, όταν τύχει της ανάλογης αντιμετώπισης, της έγκαιρης αντιμετώπισης, της γρήγορης σωστής έναρξης αντιβιωτικής θεραπείας, τότε η πρόγνωση είναι πολύ πολύ καλύτερη. Η πνευμονία είναι μεταδοτική? Είναι μεταδοτική, ειδικά τις πρώτες μέρες αρρωγενός, όπως και σχεδόν όλες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Οπότε, αναλόγως του περιστατικού, μπορεί να χρειαστεί να γίνει νοσηλεία ή να αντιμετωπιστεί στο σπίτι. Είναι ανάλογα, υπάρχουν δείχτες βαρύτητας, η οποία είναι όταν έχουμε κάποιο ασθενή, τον οποίο δούμε ότι έχει μια συμπτωματολογία όπως είναι ο πυρετός με ρίγος, κακουχία, βήχα, απόχρεψη, καμιά φορά μπορεί να έχει και πόνο στο στήθος, η δύσπνοια ή ταχύπνια, τότε θα ζητήσουμε και έχει και κάποια ακροαστικά ευρήματα συμβατά, τότε θα ζητήσουμε να γίνει μια ακτινογραφία θώρακος, και αυτό θέλω να το τονίσω ότι η πνευμονία τεκμηριώνεται με ακτινογραφία θώρακος. Γιατί οι κατευθυντήρες οδηγίες λένε ότι όπου υπάρχει δυνατότητα πρέπει να γίνεται ακτινογραφία θώρακος, και αναλόγως της βαρύτητας, υπάρχουν αυτοί οι δείχτες βαρύτητας, θα αποφασίσουμε κατά πόσον ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι του, να πάρει αντιβιωτική αγωγή και να έχει μια συχνή τακτική, αν θέλετε, επικοινωνία με τον γιατρό του σε περίπτωση που δεν βελτιωθεί, ή να νοσηλευτεί, και εκεί θα αποφασίσουμε κατά πόσον ο ασθενής θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο σε κοινό θάλαμο ή είναι ασθενής λόγω της βαρύτητας που πρέπει να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, οπότε η διάγνωση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με την ακτινογραφία θώρακος. Είναι η κλινική συμπτωματολογία, τα ακροαστικά ευρήματα, η ακτινογραφία θώρακος, και εκεί που υπάρχουν ενδείξεις θα ζητήσουμε καλλιέργεια, θα γίνει καλλιέργεια αίματος, καλλιέργεια πτυέλων, εκεί που στις περιπτώσεις που μπορεί να τεκμηριωθεί και το αίτιο της πνευμονίας. Γιατί να το τονίσουμε ότι δεν τεκμηριώνεται πάντα, για τον λόγο ότι τα διαγνωστικά μέσα που έχουμε παγκοσμίως, δηλαδή,
Και επειδή γίνεται και έναρξη αντιβιωτικής αγωγής νωρίς, μπορεί να μην απομονωθεί κάποιο μικρόβιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε πνευμονία. Μάλιστα. Τώρα, πέραν του ως μέτρο πρόληψης, πέραν του εμβολίου που χορηγείται στα παιδιά, οι ενήλικες τι μπορούν να κάνουν ούτως ώστε να μην προσληφθούν από μια πνευμονία? Υπάρχει και το εμβόλιο κατά του πνευμονιογόκου που πρέπει να το κάνουν και οι ενήλικες και είναι οι ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερα, είναι όσοι είναι άνω των 65 ετών, οι χρόνοι πάσχοντες και γενικά οι ανοσοκατασταλμένοι, γιατί αυτή η ομάδα του πληθυσμού κινδυνεύει περισσότερο από όλους τους υπολείπους. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου. Ο εμβολιασμός κατά του ιού της γρίπης είναι ένα προστατευτικό μέτρο, γιατί από τη στιγμή που προστατευόμαστε από τη γρίπη, τότε προστατευόμαστε και από τις επιπλοκές της γρίπης που μπορεί να είναι μια πνευμονία. Αυτό το εμβόλιο μπορεί να μας το χορηγήσει ο πνευμονολόγος ή... Οποιοςδήποτε. Υπάρχει το εμβόλιο για το πνευμονολόγο, μπορεί να το συνταγογραφήσουμε και μπορεί να χορηγήσει οποιοςδήποτε γιατρός ή νοσηλευτής. Και το εμβόλιο της γρίπης είναι αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που πρέπει αυτό να πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται? Του πνευμονιοκόκκου, ένα εμβόλιο που είναι το 13-δύναμο εμβόλιο, γίνεται μία φορά. Είναι φάπαξ δόση. Υπάρχει ένα άλλο εμβόλιο που είναι το 23-δύναμο, το οποίο γίνεται κάθε 5 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τους παθητικούς καπνιστές, πόσο επιρρεπής είναι σε μία πνευμονία? Κοιτάξτε, ο παθητικός καπνιστής σίγουρα ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι το ιδανικό. Έχει κάποιο σχετικό κίνδυνο, τον έχει. Σίγουρα δεν μπορεί να έχει τον κίνδυνο του καπνιστή, αλλά σίγουρα έχει το σχετικό κίνδυνο, όπως έχει και σχετικό κίνδυνο και για τα νοσήματα που αναπτύσσουν οι καπνιστές, όπως είναι για παράδειγμα η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή το περιβάλλον που ζούμε παίζει ρόλο. Μάλιστα. Τώρα ισχύει ότι μια επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο πρόληψης της πνευμονίας? Δηλαδή μπορεί ο οδοντίατρος να διαγνώσει μια μόλυνση η οποία μπορεί να μεταδοθεί στον υπόλοιπο οργανισμό και να την εξελίξει σε πνευμονία? Ισχύει αυτό, γιατί η καλή υγιεινή των δοντιών, του στόματος, είναι ένα καλό αποτρεπτικό μέτρο. Και ένα μέτρο, αν θέλετε, πρόληψης. Μάλιστα. Τώρα, η θεραπεία που είχαμε αναφέρει και πριν παίρνει τον ανάλογο χρόνο ανάλογα με την σοβαρότητα της πνευμονίας? Παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό, εφόσον διαγνώσουμε την πνευμονία, να γίνει έγκαιρη έναρξη της αντιβιωτικής θεραπείας. Και δεν είναι ότι έχουμε, για παράδειγμα, στο σπίτι ένα αντιβιωτικό και θα πάρουμε αυτό που μας έμεινε από μια προηγούμενη λίμωξη και το χρησιμοποιήσουμε. Η επιλογή του αντιβιωτικού είναι μια, αν θέλετε, σχετικά δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να επιλέξουμε τον συνδυασμό της αντιβιωτικής θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή, τη σωστή δοσολογία και τη σωστή χρονική διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου. Οπότε πρέπει να γίνεται, όπως είπα, εγκαίρως. Η ανταπόκριση συνήθως μετά την αντιβιωτική αγωγή μπορεί να πάρει γύρω στα 2 με 3 24 ώρα. Δηλαδή να δούμε πτώση του πυρετού, να δούμε να αρχίσει να βελτιώνεται η κλινική εικόνα του ασθενούς. Όμως είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ασθενείς που θα τους χορηγήσουμε θεραπεία στο σπίτι, αυτοί ασθενείς που δεν χρειάζεται σε πρώτη φάση να νοσηλευτούν, τους δίνουμε πάντα οδηγίες ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των συμπτωμάτων ή, για παράδειγμα, η δύσπνοια, η δυσκολία στην αναπνοή, ο πυρετός παραμένει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επανεκτιμηθούν, γιατί μπορεί ακόμα μια πνευμονία να επιδεινωθεί στην πορεία. Οπότε αυτό θα είναι ένδειξη εισαγωγής και αντιμετώπιση στο κατάλληλο περιβάλλον. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να προσληφθούμε περισσότερο από μία φορά από πνευμονία, κατά τη διάρκεια ενός έτους? Θεωρητικά ναι. Σίγουρα και αυτό που μπορεί πολλές φορές ασθενείς μας ρωτάνε, έχω περάσει μία πνευμονία, άρα έχω μία προδιάθεση να... Αυτό μπορεί σε έναν βαθμό, αλλά δεν θεωρείται ο κανόνας. Ειδικά μπορεί κάποια άτομα που έχουν στη ζωή τους περάσει μια βαριά πνευμονία, που χρειάστηκαν για πολλές μέρες νοσηλεία και μπορεί να τους έχει αφήσει κάποιες αλλοιώσεις στο αναπνευστικό του σύστημα, μπορεί αυτά τα άτομα να έχουν μια σχετική... να επηρεάζουν λίγο, να έχουν σχετική αύξηση του παράγοντα, ας πούμε, του κινδύνου να προσβληθούν ξανά. Αλλά θεωρούμε ότι ένας που πέρασε πνευμονία, εφόσον είναι ένας υγιής οργανισμός και δεν έχει κάποιο άλλο χρόνιο νόσημα, ότι δεν είναι επειδή το πέρασε μια φορά θα το περνά συνέχεια.
Μάλιστα, και τώρα θέλαμε το καταληκτικό σας σχόλιο με αφορμή για την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πνευμονίας. Το σημαντικό, το μήνυμα είναι ότι είναι, ας ξεκινήσω από την πρόσληψη, από την πρόληψη. Η πρόληψη που είναι σημαντική, δηλαδή οι ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστούν, να εμβολιάζονται. Εντάξει, για τα παιδιά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί το σύστημα και ο εμβολιασμός είναι σε πολύ εξαίρετα επίπεδα στην Κύπρο. Για τους ενήλικες, κάπου καμιά φορά που το ξεχνάνε, οι ομάδες πληθυσμού που έχουν κάποια χρόνια προβλήματα, όσοι είναι άνω των 65, αυτοί πρέπει να εμβολιάζονται για να προστατεύουν τον εαυτό τους. Η πνευμονία είναι μια πάθηση, η οποία πρέπει να την διαγνώσουμε νωρίς, πρέπει να την τεκμηριώσουμε με ακτινογραφία θώρακος, πρέπει να χορηγήσουμε τη σωστή αντιβιωτική αγωγή και πρέπει να έχουμε μια στενή παρακολούθηση του ασθενούς μας, είτε είναι στο σπίτι, είτε νοσηλεύεται, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μήπως επιδεινωθεί η όλη κατάσταση, οπότε τα πράγματα εκεί γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι παγκοσμίως η πνευμονία, οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού θεωρούνται η τέταρτη αιτία θανάτου. Μάλιστα, κύριε Μεύτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Καλή σας συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Γάζα, όπου ένας Ισραηλινός στρατιώτης έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκές στη λωρίδα της Γάζας, ενώ την ίδια στιγμή ακόμα 6 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους. 6 Παλαιστίνοι και ένας Ισραηλινός στρατιώτης έπεσαν νεκροί σε συμπλοκές στη λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Κυριακής. Το περιστατικό συνέβη ανατολικά της Χαν Γιούνες. Παραμένει ασαφές πώς προκλήθηκε η πολύ νεκρή συμπλοκή. Οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, υποστήριξαν πως οι Ισραηλινές μυστικές δυνάμεις εισέβαλαν στη Γάζα με πολιτικό όχημα και πυροβόλησαν θανάσιμα υψηλόβαθμο στέλεχός τους. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μόνο πως υπήρξε ανταλλαγή πυρών στη διάρκεια επιχείρησης στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που βρισκόταν στη Γαλλία, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει εσπευσμένα στο Ισραήλ εξαιτίας του συμβάντος. Ο Φράνσις Ζουαγιόν πήρε την νίκη στους σπουδαίους του εστιοπλοϊκού αγώνα Ρούτερουμ, τερματίζοντας πρώτος στη Γουαδελούπη. Ο Φράνσις Ζουαγιόν πήρε την νίκη στο σπουδαίο εστιοπλοϊκό αγώνα Ρούτερουμ, τερματίζοντας πρώτος στη Γουαδελούπη. Μετά από μια πολύ δύσκολη ρεγκάτα, τα δύο πρώτα σκάφη, αυτό του Ζουαγιόν αλλά και το έτερο του Φρανσουά Γκαμπάρ, τερμάτισαν με διαφορά μόλις 7 λεπτών. Ο σκίπερ της Ιντεξπορ ήταν πανευτυχής για το κατόρθωμά του. Είναι αλήθεια πως όταν κάποιος φτάνει στη νίκη έχοντας αγωνιστεί σε πολλούς αγώνες, τότε την χαίρεται ακόμη περισσότερο. Στην αρχή είχαμε πολύ άσχημο καιρό, αλλά το ότι τερματίσαμε σχεδόν μαζί με τον Φρανσουά ήταν συναρπαστικό. Επρόκειτο για ένα σπάνιο αγώνα. Το Ρουντουράμ ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή από το λιμάνι του Σαν Μαλό στη Γαλλία και μετά από 7 ημέρες, 14 ώρες και 21 λεπτά, ο Φράνσις Ζουαγιόν έφτασε στη Γουαδελούπη. Ο νικητής κατέριψε έτσι το ρεκόρ αγώνα που ανήκει από το 2014 στον Γάλλο σκίπερ Λοίκ Πεϊρόν. Οι συμμετέχοντες κάλυψαν 3.542 μίλια διασχίζοντας τον Ατλαντικό ωκεανό που κρύβει μεγάλους κινδύνους. Ο Φρανσουά Γκαμπάρ, για παράδειγμα, ήταν πρώτος σχεδόν σε όλη τη διαδρομή, μέχρι που ο καιρός του κατέστρεψε ένα πιδάλιο και ένα από τα πανιά του. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με μηνύματα από το Movember Cyprus, από άντρες που αφήνουν τα μουστάκια τους για καλό σκοπό. Μαζί μας, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ορέστη Μιχαήλ, πρόεδρο του Roundtable One Λευκοσίας. Κύριε Ορέστη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Λοιπόν, αρχικά να αναφερθούμε στο Movember Cyprus. Τι είναι το Movember και πού αποσκοπεί? Το Movember είναι, καταρχήν, προέρχεται από τις λέξεις μουστάζ και November, από τη σύνδεση των λέξεων, και φτιάχνεται η λέξη Movember, το οποίο είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, φιλανθρωπικός οργανισμός, που έχει στόχο να αφυπνίσει τους άντρες για την υγεία τους και κυρίως για τον καρκίνο του προστάτη και των όρχεων και την ψυχική υγεία των ασθενών. Πότε πρώτο ξεκίνησε να γίνεται αυτή η εκστρατεία στην Κύπρο? Στην Κύπρο, σαν Roundtable 1, ξεκινήσαμε το 2013. Σαν Movember διεθνώς ξεκίνησε το 2003. Και επειδή μπορείς και μέσω της ιστοσελίδας τους να κάνεις κάποιες ενέργειες, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς το ξεκινήσαμε. Απλά εμείς ξεκινήσαμε το 2013. Κάναμε κάποιες προσπάθειες, είδαμε ότι είναι κάτι που ο κόσμος
είχε ανάγκη για ενημέρωση, είχε απήχηση και στη συνέχεια το 2014 μαζί με την ΚΕΟ ξεκινήσαμε και συνδιοργανώνουμε αυτήν το Movember Cyprus και βλέπουμε ότι έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο, έχει μεγάλη απήχηση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και κάνουμε αυτήν την εκδήλωση και ενημερώνουμε τους άντρες, τις γυναίκες τους, πολύ σημαντικό για να τους προωθούν έτσι ώστε να πηγαίνουν για εξέταση, γιατί το κυριότερο θέμα που υπάρχει είναι ότι οι άντρες δεν μιλούν, οι άντρες δεν πάνε στο γιατρό και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έγκαιρη πρόληψη επί του θέματος και να το αντιλαμβάνονται πάντα όταν είναι πλέον αργά. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να βγάλουμε τον καρκίνο του προστάτη από τα ταμπού. Ακριβώς. Που ισχύουν μέχρι σήμερα. Θεωρείτε ότι αυτό το έχετε πετύχει μέχρι σήμερα, όταν πρώτο ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια? Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετό δρόμο. Νομίζω ότι όμως έχουμε ακόμη αρκετό. Βλέπουμε ακόμη και κοντινά μας άτομα να μας λένε «Α, ξέρεις, το μουστάκι δεν σου πάει». Ναι, το μουστάκι όμως δεν το αφήνουμε για να μας πάει, ούτε για να μην μας πάει. Το μουστάκι το αφήνουμε για να δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και έχει ανθρώπους που υποφέρουν και δεν μιλούν και αυτοκτονούν. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουν ότι έχει ανθρώπους που είναι δίπλα τους, ότι έχει ανθρώπους που χωρίς να τους ξέρουμε καν, τους στηρίζουμε, κάνουμε κάποιες προσπάθειες, κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ενημερώσουμε τους άντρες για αυτόν τον σκοπό. Οπότε εκδηλώσεις, το να αφήσετε τα μουστάκια είναι τα κύρια συστατικά, να το πούμε, της ενημέρωσής σας. Ωστόσο, αυτό το διάστημα ποιες εκδηλώσεις είτε άλλες προσπάθειες προωθείτε? Οι κύριες εκδηλώσεις μας είναι τα λεγόμενα shavings events, τα οποία στείλουμε κινητά κουρία, παρπέρικα. Κουρία, τα οποία μπορούν να έρθει ο κόσμος, οι άντρες, να ξυριστούν και να κάνουν μια εισφορά το 2, 5 ή 10 ευρώ. Υπάρχουν τα προϊόντα που λέμε στις γυναίκες ότι αφού δεν μπορείτε να αφήσετε μουστάκι, μπορείτε να το φορέσετε ή να το χρησιμοποιήσετε. Αυτά από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε? Κυρίως από τις εκδηλώσεις μας. Οι εκδηλώσεις μας έχουμε σελίδα στο Facebook Movember Cyprus και στο Instagram και στο Twitter, όπου έχουμε όλες τις εκδηλώσεις μας. Αναρτίζουμε συνεχώς νέες εκδηλώσεις, γιατί έχουμε συνεχώς μηνύματα από οργανισμούς ή εταιρείες που θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να κάνουν μια δική τους μικρή εκδήλωση στη δική τους πόλη, χωριό ή περιοχή και επικοινωνούν μαζί μας, γιατί χρειάζεται κάποια διαδικασία για να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο του Movember Cyprus, αφού και εμείς είμαστε υπόλογοι προς το Movember International. Αλλά όλες οι εκδηλώσεις είναι πάνω στο ίντερνετ βασικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί κάποιος να ενημερώνεται. Οπότε Movember Cyprus, Facebook και Instagram, ναι, μπορεί και κάποιος Twitter. Και Twitter να ενημερωθεί. Τώρα μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες από τις εκδηλώσεις που είναι το διάστημα αυτό? Ναι, εκτός από τα savings events, είναι και ενημερωτικές διαλέξεις ιατρικού χαρακτήρα, που έχουμε γιατρούς επί του θέματος ή άλλους ειδικούς για την ψυχική υγεία, που πάλι να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στη Λευκοσία, στο University of Nicosia, στις 6 το απόγευμα, και μία στη Λεμεσό, 21 Νοεμβρίου, στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, πάλι στις 6 το απόγευμα. Μέσα στη βδομάδα έχουμε στην Πάφο 15 Νοεμβρίου στο Δήμο Μπέγιας, στη Λάρνεγαν το Σάββατο το πρωί 11 με 1 και το απόγευμα στη Λευκοσία στο The Mall of Cyprus στις 4 με 6. Και συνεχίζουμε και την Κυριακή, έχουμε πάλι στη Λευκοσία στις 6 με 12 το βράδυ στον παράκι Σύμπορς. Μάλιστα. Και η εκστρατή ενημέρωση πότε ολοκληρώνεται, τα τέλη Νοεμβρίου? Ολοκληρώνεται τέλη Νοεμβρίου, ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του Νοέμβρη έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις.
τις καλύπτουμε με live links και με έντυπο διαφημίσεις και μέσω διαδικτύου. Μάλιστα. Και τώρα θέλαμε το μήνυμά σας γενικότερα για τον καρκίνο του προστάτη και τις προσπάθειες που κάνετε εσείς ως round table αντιπροσωπεύοντας το Movember. Και θέλουμε να τονίσουμε και το σλόγγαν της εκστρατείας σας που είναι «Μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου». Μάλιστα. Μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου αλλάζοντας το δικό μας το πρόσωπο, ξεκινώντας με το μουστάκι, το οποίο μας βοηθά και έτσι να αντεπεξέλθουμε λίγο στην πίεση που έρχεται από αυτόν την κριτική που γίνεται ότι είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο, σου πάει, δεν σου πάει. Γιατί αν δεν είναι ωραίο το μουστάκι, πόσο μάλλον να είναι ωραίος ο καρκίνος σε έναν τέτοιο σημαντικό σημείο για τον άντρα. Άρα το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Γύρω στα 40 ο άντρας πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό, να κάνει μια απλή εξέταση αιματολογική και να συνεχίσει να την κάνει κάθε χρόνο, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση βρεθεί κάτι, να μπορεί να καταπολεμηθεί έγκαιρα. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν οι γιατροί που μπορούν να στηρίξουν τους ασθενείς και έχουμε δει στο παρελθόν, δεν ξέρεις αν είναι μεταχαράς ή αν είναι μεταλήπεις, ότι κάποιοι έχουν διαγνωστεί εγκαίρως μέσω των εξετάσεων που προτρέπουν να κάνουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου, αλλάζοντας πρώτα το δικό μας πρόσωπο, αφήνοντας μουστάκι. Μάλιστα, Movember Cyprus, λοιπόν, και η Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο το οποίο πράττετε. Καλή σας συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μην χάσετε στις 6 την αλήθεια και με τον Δημήτρη Σούβλη. Καλεσμένοι σήμερα στο στούτιο θα είναι οι βουλευτές του ΟΑΚΕΛ και Δίκο Νούφριος, Κουλάς και Άγγελος Βότσης, καθώς και ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ Γιάδης Γιάδη. Στις 7:30 και 30, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.